Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρας, 15 Ιουνίου του 2020 και μόλις τώρα ξεκινά ένα κόμμα επί του πιεστηρίου. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μπορεί ο κορονοϊός να φαίνεται παρελθόν για πολλούς, αλλά είναι εδώ. Συνεχίζονται τα κρούσματα. 13 νέα κρούσματα, 13 συνάνθρωποι μας στις μονάδες εντατικής θεραπείας και ένας νεκρός το τελευταίο 24ωρο, 184 συνολικά. Δεν είναι ανησυχητικά αυτά τα νούμερα για τους ειδικούς, όταν κιόλας ουσιαστικά έχει επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα, στη νέα κανονικότητα, έχει ανοίξει η οικονομία, αλλά την ίδια ώρα βέβαια περιμένουμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί όλη αυτή, πώς θα είναι όλη αυτή η κατάσταση όταν θα έρθουν και οι τουρίστες. Λοιπόν, πρεμιέρα σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να ευχηθούμε για ακόμα μια φορά στα νέα παιδιά, τους 18άριδες, που δίνουν τη δικιά τους μάχη σε αυτές τις νέες συνθήκες, στην εποχή του κορονοϊού και καλύτερα στην μετά-κορονοϊό εποχή. Διαφορετική ύλη, φέτος διαφορετικές οι συνθήκες. Τα παιδιά τα ίδια γνωρίζουν τι περνούν για να δώσουν πανελλαδικές, όπως κάθε χρόνο, όπως περάσαμε και εμείς οι ίδιοι από τα Θρανία. Και βέβαια είναι το πρώτο και μεγάλο βήμα για την επόμενη μέρα στη ζωή τους, αλλά τα όνειρα δεν τελειώνουν αν κάποιος δεν πετύχει και θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο με ειδικούς. Λοιπόν, την ίδια ώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει το προσκλητήριο για τον τουρισμό. Το Σαββατοκύριακο, όταν στη Σαντορίνη, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα στους τουρίστες σε όλο τον κόσμο από το λιοβασίλεμα στην Σαντορίνη. Με φόντο στην πλάτη του, έδωσε συνέντευξη τύπου σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σήμερα επισκέφθηκε την αρχαία αγορά, ουσιαστικά άνοιξαν και τα μουσεία. 18 Μαΐου είχαν ανοίξει οι αρχαιολογικοί χώροι και όπως είπε, επίσκεψη καλοκαίρι και τουρίστες χωρίς αρχαία και μουσεία δεν νοείται, δεν γίνεται. Είμαστε εδώ, ανοίγουν και τα μουσεία, αλλά βέβαια κύριο μέλημα είναι η ασφάλεια όλων. Των τουριστών Ελλήνων και ξένων και βέβαια αυτών που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα δούμε τι ισχύει με την καταβολή των 534 ευρώ. Τις επόμενες ώρες ποιοι θα εισπράξουν τα 534 ευρώ. Ξεκινάει σήμερα το μοντέλο της επιδότησης της εργασίας. Να δούμε ποιους συμφέρει, ποιους αφορά, τι κερδίζουν, τι χάνουν. Επίσης, θα δούμε τι ισχύει με τα ενοίκια. Θα είναι εδώ και ο πρόεδρος της Πομιδά, ο κ. Παραδιάς, για να δούμε πού ακριβώς οι ιδιοκτήτες θα δηλώνουν, σε ποια ειδική πλατφόρμα αυτή την μείωση που είχαν το προηγούμενο διάστημα του 40% και ποιοι δικαιούνται για το επόμενο διάστημα μείωση του 40% στα ακίνητα που ενοικιάζουν. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Νάνση Συντηλή, είναι ψυχολόγος, και τον κύριο Στράτο Γεωργουδίνη, υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Λειτουργών Ελλάδας. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Γεωργουδίνη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας, την κυρία Συντηλή. Εννοείται. Λοιπόν, για να ακούσουμε, ξέρετε, αυτές τις ώρες που δίνουν τα παιδιά μάθημα, μαζί με τα παιδιά, δίνουν και οι γονείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ό,τι και να λέμε, το έχουμε βιώσει όλοι μας από πρώτο χέρι. Κυρία Συντηλή, έτσι δεν είναι? Και τι πρέπει να προσέχουν αυτά τα παιδιά αυτές τις ώρες? Έτσι είναι, και να προσθέσω μαζί με την πραγματικότητα που είπατε και τη λέξη ελληνική πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο θεσμός των Πανελληνίων στη χώρα μας έχει αναχθεί ανά τα χρόνια στο αυτοζητούμενο των παιδιών και μαζί με τα παιδιά και των οικογενειών και ιδίως των γονιών. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό το βράχο, γιατί προσφέρουμε έξτρα άγχος από ότι έξτρα βοήθεια στα παιδιά. Και θα πρέπει να το δούμε με άλλο μάτι κάποια στιγμή το ζήτημα των Πανελληνίων. Γιατί κοντά στην πίεση έχει και πολύ θετική χρειά για τη ζωή ενός παιδιού που ετοιμάζεται να πατήσει τα πόδια του και να ανοίξει τα φτερά του να φύγει. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Πριν πάμε στον κύριο Γεωργοδή, μήπως, σκέφτομαι, εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση των γονιών, γιατί την πέρασα και εγώ τη διαδικασία. Μήπως κάποιες φορές οι γονείς βλέπουν στο πρόσωπο των παιδιών τους όνειρα που δεν πραγματοποίησαν αυτοί ή καριέρα που δεν ακολούθησαν, ότι σον και καλά πρέπει να την ακολουθήσουν τα παιδιά τους με αφορμή τις Πανελλήνιες και το πού θα περάσουν και σε ποια σχολή? Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει συνειδητά και υπάρχουν και περιπτώσεις που συμβαίνει υποσυνείδητα. Και η μία περίπτωση και η άλλη κρίνονται λάθος. Γιατί αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά είναι την ικανότητα να διαλέγουν το δρόμο τους, να διαλέγουν τις επιθυμίες τους, να σκέφτονται πάνω σε αυτή την επιλογή. Οι Πανελλήνιες δεν είναι ο αυτός σκοπός της ζωής μας. Οι Πανελλήνιες είναι το μέσο
για να δούμε κάπως τον εαυτό μας. Άρα, αν οι γονείς θέλουν να δώσουν ουσιαστική βοήθεια, είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να φτιάξουν το όραμα του εαυτού τους για το τι θα κάνουν και μετά τις Πανελλήνιες. Γιατί μένουμε στο ωραία, περνάμε. Μετά όμως, τι. Και πόσοι δεν έχουν ακολουθήσει το δρόμο του πτυχίου που πήραν και έκαναν άλλη δουλειά. Ακριβώς. Μιάνο, τελεία, και θα έρθουμε να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουμε αυτές τις ώρες, όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών. Πάμε στον κύριο Γεργουδή, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί όλη αυτή την κατάσταση και είναι υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Λειτουργών Ελλάδος. Κύριε Γεργουδή, πρωτού πάμε στο πρώτο μάθημα σήμερα. Πώς επιλέγονται τα θέματα, ποια είναι η διαδικασία, όπως γίνονταν και στα δικά μου τα χρόνια από το βράδυ, τις τελευταίες ώρες που είναι κλεισμένοι σε μια αίθουσα? Δεν έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι από το 1992 είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής των Εξετάσεων, ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, μάλιστα, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, οι θεματοδότες συγκεντρώνονται στο Υπουργείο Παιδείας το προηγούμενο απόγευμα γύρω στις 6. Κλειδαμπαρώνονται, αν μου επιτρέπετε το ρήμα, σε μία αίθουσα χωρίς καμία επικοινωνία. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, γιατί ξέρετε, με τα χρόνια και με την τεχνολογία σου λέει κανένα κινητό δεν έχουν μέσα, μόνο φάξ έχουν. Όχι. Και τα λέτε, γι' αυτό λέω. Ναι. Υπάρχουν φίλτρα που απορρίπτουν κάθε επικοινωνία, αν και οι άνθρωποι είναι υψηλής ευθύνης και έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσαν να προβούν σε κάποια λαθροχειρία, για όνομα του Θεού. Ξέρετε, η ευθύνη να προσπαθήσει να βγάλει θέματα για 100.000 ανθρώπους είναι τεράστια. Δεν μπορεί να περιγραφεί. Εδώ εμείς βγάζουμε θέματα κάθε χρόνο στο σχολείο μας, στα σχολιά μας, ας πούμε, για 100, 120, 150 άτομα και νιώθουμε πολύ βαρύ το βάρος της ευθύνης. Όχι για 100.000 ανθρώπους. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Και από την οποία, μάλιστα. Και πόσο μάλλον φέτος με αυτές τις ειδικές συνθήκες που είχαμε κορονοϊό, έτσι. Κοιτάξτε, τα φετινά παιδιά αντιμετωπίζουν μια καινούρια πρωτόγνωρη κατάσταση που εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην επαναληφθεί. Έζησαν τα παιδιά αυτά πολλές διαφοροποιήσεις κατά τη διάρκεια της πορείας του στο Λύκειο. Η κορύφωση βέβαια ήταν αυτός ο εγκλεισμός, η καραντίνα από τις 10 Μαρτίου, που άκουσα κάποιους να λένε ότι τους έκανε και καλό, γιατί έκαναν επαναλήψεις. Δεν συνεννοώ, δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη ότι τους έκανα καλό, γιατί ένα παιδί έχει ανάγκη από μία ώρα, δύο ώρες ένα Σάββατο να βγει, ακόμα και αν είναι παραμονή αυτής της κρίσιμης εξέτασης. Καλά κάνετε, λοιπόν, και το επισημαίνετε. Όλο αυτό το κλίμα επιβάρυνε πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά πάντως θέλω να τονίσω με όλη τη γνώση των λόγων μου ότι δεν υπάρχει κανένα μα κανένα ενδεχόμενο για οποιαδήποτε υποψία διαρροής θεμάτων ή γνώση εκ των προτέρων κτλ. Άλλωστε, καλά όλη κάνετε η κοινωνία, αυτό για ακόμα μια φορά, ναι. Όλη η κοινωνία έχει καμάρει ότι αυτός είναι ο πιο αμόλυντος θεσμός. Όχι ο μοναδικός, ευτυχώς, αλλά είναι ο πιο αμόλυτος θεσμός της ελληνικής πολιτείας, της κοινωνίας μας. Είστε και αυτό είναι καμάρι μας. Κύριε Γεργουδή, με αφορμή τα σημερινά θέματα, τι είναι αυτό που σας έκανε εντύπωση? Κοιτάξτε, εμένα με χαροποίησαν πάρα πολύ τα θέματα, παρόλο που η ειδικότητά μου δεν είναι του φιλολόγου, φυσικός είμαι. Είστε των θετικών κατευθύνσεων, ναι. Απολύτως, αλλά όμως με τη λογοτεχνία δεν μπορεί να υπάρχει Έλληνας που να μην τα έχει καλά. Δεν μπορεί, δεν Άρα είναι σήμερα δυνατόν. Βάλανε θέματα λογοτεχνίας δηλαδή. Κοιτάξτε, βάλανε θέματα που είχαν να κάνουν με τη φιλαναγνωσία, με τη λογοτεχνία, με την αγάπη για το βιβλίο. Ένα απόσπασμα από ποίημα του Τίτου Πατρίκιου, που είναι από τους μεγαλύτερους εν ζωή Έλληνες ποιητές. Δεν μπορώ να αξιολογήσω αν τα θέματα ήταν εύκολα ή δύσκολα, βατά ή όχι για τα παιδιά. Αυτά είναι θέματα άλλων. Αλλά στην εποχή του διαδικτύου επέλεξαν τέτοιου είδους θέματα. Κοιτάξτε, πήγανε ανάποδα από τις τάσεις της εποχής. Μια εποχή που μάλιστα ειδικά το τελευταίο καιρό, το τελευταίο δίμηνο, όλος ο κόσμος έχει πέσει στο διαδίκτυο με τηλεδιασκέψεις, με τηλεσυζητήσεις. Έτσι, το να γυρίσεις τη ματιά σου προς τη λογοτεχνία, στο βιβλίο, αυτή τη μυρωδιά, το ξεφύλισμα, την αγάπη, τη φαντασία που εισπράττεις μέσα από αυτό, νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή όθηση για τα παιδιά και ελπίζω, εκτός από τα αποτελέσματα που θα αποδώσουν στα παιδιά κάποια στιγμή σε σχέση με τις εξετάσεις, να τους ιντρικάρει και το ενδιαφέρον προκειμένου να πάρουν και 10 βιβλία το καλοκαίρι στις διακοπές. Μακάρι, και στην ξαπλώστρα να έχουν και το βιβλίο τους. Κυρία, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό πριν μας πείτε τι να προσέχουμε αυτό το διάστημα? Ναι, η αλήθεια είναι ότι αποτέλεσε πολύ ευχαριστή η έκπληξη η επιλογή των θεμάτων. Θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα ως προς το ότι δεν είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε αν ήταν δύσκολα ή εύκολα τα θέματα. Το σίγουρο ήταν
είναι ένα ότι ήταν πολύ σημαντικό να αναθεί κάποια στιγμή και η σοβαρότητα που αντιμετωπίζουμε τη λογοτεχνία, γιατί ξέρετε, ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει, το λέω και από το δικό μου επιστημονικό πεδίο, μέσα στη λογοτεχνία τα βιβλία και η ποίηση έχουν γράψει τα πάντα για τη ζωή. Όποιος άνθρωπος λοιπόν δεν έχει πάρει αυτό το υλικό, δεν είναι, στερείται σημαντικών εφοδίων για το υπόλοιπο της ζωής του. Και χαίρομαι που τα παιδιά έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται αυτή την παράμετρο της ίδιας της ζωής και η εκπαιδευτική βεβαίως που τη στηρίζει με αυτόν τον τρόπο. Κύριε Γεωργουδή, από εδώ και πέρα, γιατί τώρα ξεκινήσαμε, υπάρχει δρόμος ακόμα και θα τα πούμε για τις επόμενες μέρες. Είναι διαφορετική κατάσταση φέτος. Δηλαδή, πέρα από τις ειδικές συνθήκες και την ψυχολογία που είχε επιβαρυνθεί του να είναι κάποιος σε καραντίνα και να μην ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα, μην κοιτάμε τώρα που αφήσαμε πίσω την καραντίνα και προσπαθούμε όλοι να βρούμε τους κανονικούς μας ρυθμούς. Είναι μια διαφορετική χρονιά. Αυτή η μειωμένη ύλη που ξέραν ότι στο Μάρτιο, που ξέραν εγκαίρως, να το πούμε αυτό, το Υπουργείο Παιδείας πήρε από την αρχή τις αποφάσεις και ήταν ξεκάθαρο, αυτό είναι σημαντικό να τα λέμε όπως είναι. Βοηθάει τα παιδιά το γεγονός ότι γνώριζαν εκ των προτέρων εδώ και καιρό ποια θα είναι η ύλη τους σε αυτές τις ειδικές συνθήκες. Κοιτάξτε, τους βοηθάει ψυχολογικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι εξετάσεις δεν είναι εξετάσεις, είναι διαγωνισμός. Θα περάσουν στην Ιατρική Αθήνα σε 140-150 πρώτη σε βαθμολογία. Από τις 100.000 είναι σημαντικό αυτό τώρα που λέτε, για να καταλάβουμε τι συζητάμε. Στην Ιατρική Αθήνα δεν είναι 100.000 υποψήφοι. Όχι, εντάξει, λέω συνολικά, λέω, να πάμε τον αριθμό, για να καταλαβαίνουμε. Ναι. Συνολικά λοιπόν θα περάσουν κάποιοι υποψήφοι αυτή τη στιγμή φοιτητές που θα έχουν γράψει καλύτερα από συναδέλφους τους. Άρα λοιπόν θα γίνει μια διαλογή. Αν η διαλογή αυτή γίνει σε μια κλίμακα από το 20, ξεκινώντας από το άριστα, μέχρι το 18 ή από το 20 μέχρι το 16, αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των θεμάτων, τη δυσκολία κτλ. Η διαλογή θα γίνει. Αυτό είναι που έχει σημασία. Mm-hmm. Άρα τα παιδιά ουσιαστικά έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την ύλη, αλλά και την επίδοση των συναδέλφων τους, από την οποία πρέπει να είναι καλύτερο το κάθε ένα παιδί για να μπορέσει να το υπερκεράσει και να εισαχθεί αυτό στο πανεπιστήμιο. Είναι ένας διαγωνισμός πάρα πολύ σκληρός. Τα παιδιά το ξέρουν πολύ καλά και δυστυχώς αυτό είναι που τον καθιστά και λιγάκι απάνθρωπο και πέρα και πάνω από τις ευαίσθητες αυτές ηλικίες. Γι' αυτό και κάποια στιγμή εμείς επισημαίνουμε ως Ομοσπονδία ότι πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα του πώς θα μπορέσουμε να πάμε στο Εθνικό Απολυτήριο, να μπορέσουμε δηλαδή να μεταθέσουμε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περισσότερο στη μαθησιακή πορεία και διαδικασία των 3 ετών ή γιατί όχι των 6 του γυμνασίου και του λυκείου και όχι μόνο σε 4-3 ώρα διαγωνίσματα. Και εδώ ανοίγεται βέβαια μια μεγάλη συζήτηση. Βέβαια, αλλά που κάποτε πρέπει να την κάνουμε. Το σύστημα, ουσιαστικά από το 92 το ακολουθούμε με κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές ανατακτά χρονικά διαστήματα και πώς επιλέγονται τα μαθήματα. Και φέτος ναι, έχουμε αλλαγές. Για παράδειγμα, δεν ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας, άλλαξαν τα λατινικά με την κοινωνιολογία. Μετά από 2 χρόνια θα ξαναλλάξουν, θα επανέλθουν τα λατινικά. Αλλά αυτές όμως δεν είναι αλλαγές επί της ουσίας. Δηλαδή, το απάνθρωπο του συστήματος, κατά την άποψή μας, διατηρείται, παραμένει. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να δούμε. Λοιπόν, κύριε Γεωργουδή, εμείς θα πούμε και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία, να βλέπουμε και τα μαθήματα. Μας βοηθάτε και πέρα ότι είστε καθηγητής, ως υπεύθυνος των εκπαιδευτικών θεμάτων της Ομοσπονδίας σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μένει λίγο ακόμα η κυρία Σεντιλή για να δούμε μαζί τι πρέπει να προσέχουμε αυτές τις ώρες, αυτή την ώρα των πανελλαδικών και παιδιά, αλλά κυρίως εγώ επιμένω σε αυτό. Ο περίγυρος και πόσο ακόμα οι γονείς. Έτσι είναι, κυρία Σεντιλή. Έτσι είναι. Αν πούμε ότι υπάρχουν 2 άξονες που επηρεάζονται από όλη αυτή τη διαδικασία. Το ένα, βέβαια, αφορά τους υποψηφίους, τα παιδιά οι οποίοι τίθενται σε όλη αυτή τη δοκιμαστική διαδικασία. Και από την άλλη, αφορά και την οικογένεια και κυρίως και τους γονείς. Βλέπουμε πολλές φορές ολόκληρη η οικογένεια να αποσυντονίζεται, να αποδιοργανώνεται ή να στείνεται έτσι ένας χώρος γύρω από τις Πανελλήνιες και από αυτό δεν βγαίνουν, δεν σταματούν το πρόγραμμα το συνηθισμένο, το οικογενειακό, προκειμένου να υποστηρίξουν. Αυτό πολλές φορές όμως, όσο και καλή διάθεση να έχουμε, θέλει μια προσοχή για να μην υπερφορτώσουμε με το δικό μας το προσωπικό άγχος ως γονείς τα παιδιά και τελικά εκεί που θέλουμε να βοηθήσουμε μεταφέρουμε άγχος. Θέλει μια ισορροπία, θέλει μια νότα αισιοδοξίας. Πρέπει να σταματήσουμε την κρίση, την αρνητική κρίση, τα σχόλια του τύπου «Δεν το κάνεις καλά έτσι, δεν διαβάζεις, δεν δίνεις πολύ προσοχή». Χρειάζεται ο λόγος μας να γίνει θετικός, να γίνει αισιόδοξος, μπορεί να είναι υποστηρικτικός και αν μη τι άλλο να ανοίξουμε και στα παιδιά μια πλευρά
και έξω από τις Πανελλήνιες. Και να προσθέσω κάτι άλλο. Εγώ το παρατηρούσα όλα τα τελευταία χρόνια. Πολλές φορές, πέρα από αυτό που λέτε ότι πρέπει να είμαστε υποστηρικτοί και να βγάζουμε θετικές ειδήσεις, πολλές φορές άθελα οι γονείς μας, οι γονείς γενικότερα, μας βάζουν και σε μια διαδικασία ανταγωνισμού. Γιατί ο κολλητός σου διαβάζει. Ενώ εσύ πας και πες, δεν διαβάζεις τώρα. Κοίτα τι θα γίνει μεθαύριο, αν εσύ δεν περάσεις. Για αυτού του τύπου του σχολιασμού μιλώ και εγώ, γιατί νομίζουμε ότι πολλές φορές συγκρίνοντας με τον γείτονα, με τον ξάδερφο, με το παιδί της φίλης μας, κινητοποιούμε την ναρκισιστική, ας το πω έτσι, διάθεση του παιδιού για να γίνει καλύτερος. Επί της ουσίας όμως το μειώνουμε ακόμα περισσότερο με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό είπα ξανά να γίνουμε υποστηρικτικοί και αισιόδοξοι, θετικοί στη γλώσσα μας και να προσπαθήσουμε να δώσουμε το μήνυμα το ουσιαστικό στα παιδιά, το οποίο έχει να κάνει με τη συνέχεια της ζωής τους και πέρα από τις Πανελλήνιες. Το τονίζω πολλές φορές αυτό, γιατί δυστυχώς δεν πρέπει να είναι τεφαλτήριο της ζωής οι Πανελλήνιες. Κλείνοντας, επειδή είναι πολλά τα ερωτήματα των τηλεθεατών, το βράδυ πρέπει να κοιμούνται νωρίς τα παιδιά, όπως λέγαμε από παλαιά, ή πρέπει να τρώνε ελαφριά το βράδυ για το επόμενο πρωί? Γιατί ξέρετε, κακά τα ψέματα, άνθρωποι είμαστε. Από το άγχος κάποιοι τρώνε περισσότερο, κάποιοι τρώνε λιγότερο. Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και κάθε άνθρωπος. Η διατροφή τίνει πάντοτε να είναι ο δείκτης της συναισθηματικής μας κατάστασης, είτε της θετικής είτε της αρνητικής. Σίγουρα η υπερβολή, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, δεν βοηθάει. Πάνε μέτρων άριστον. Ωραία. Και θα κλείσουμε με αυτό. Να σας ευχαριστήσω, Νάνση Σεντιλή, ειδική ψυχοπαιδαγωγός και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Τι είπατε? Ναι, πολύ σωστά. Ναι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά και να σκέφτονται ότι όλο αυτό είναι η ίδια η ζωή. Έτσι μαθαίνουμε να διαγωνιζόμαστε για να γινόμαστε καλύτεροι. Είναι μια απλή αναμέτρηση. Δεν κρίνεται καθόλου το μέλλον μας μόνο από αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε μετά από τις Πανελλήνιες, όπου είναι βέβαια. Καλησπέρα, Κώστα Τσουκαλά, φίλος και εργατολόγος. Λοιπόν, μετά τις Πανελλήνιες, τώρα σε γύρισα και σε ένα χρόνια πίσω, φαντάζομαι, έτσι, όχι πολλά. Εσύ πάντα το άγχος των Πανελληνίων. Είναι πια αρκετά. Είναι πια αρκετά. Περνάνε, πάμε εσύ πάρε με το πλάρισμα. Εγώ το έχω περάσει εγώ αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν. Και εγώ το έχω περάσει και με μεγάλη δυσκολία και θυμάμαι και το άγχος που είχα. Γι' αυτό και όλα τα παιδιά πρέπει να σκέφτονται ότι δεν είναι, η υπόλοιπη ζωή τους δεν κρίνεται σήμερα. Γι' αυτό και σε ακούω, αυτό πρέπει να κρατήσουμε, ότι σήμερα δεν κρίνεται όπως ακριβώς το είπες. Λοιπόν, Κώστα, πάμε στα δικά μας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Γιάννη του Χάτζη Θεοδοσίου μαζί μας, για να δούμε τι λένε και οι έμποροι, τι λέει η αγορά. Ξέρεις, έχουμε μπει σε μια διαδικασία που βλέπουμε πλέον μέρα με τη μέρα, μετά την επιστροφή στην νέα καθημερινότητα, στη νέα κανονικότητα, να δούμε πότε θα πιάσουμε και τους ρυθμούς μας. Όχι μόνο όσον αφορά εμάς τους ίδιους, και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά. Πότε θα πάρουμε μπρος, παιδί μου? Λοιπόν, 534 ευρώ πληρώνονται σήμερα κάποιοι? Είναι αυτοί του Μαΐου που ήταν κλειστά σε επιχειρήσεις του? Πληρώνονται οι εργαζόμενοι που ήταν σε αναστολή τον μήνα Μάιο. Είχε πει η κυβέρνηση θα πληρωθούν την προηγούμενη Παρασκευή. Αρχικά ήταν να πληρωθούν έως στις 12 του μήνα. Καθυστέρηση η πληρωμή. Να βάλω και τον Γιάννη, να καλησπερίσω και τον Γιάννη Χάτζη Θεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, θα μας πεις σε λίγο που σε βρίσκουμε, να μας δώσεις κλίμα από εκεί που είσαι, να ακούσουμε λίγο τον Κώστα τον Τσουκαλά. Κώστα. Λοιπόν, σήμερα έχει πρεμιέρα το πρόγραμμα Συνεργασία, το πολυδιθμισμένο πρόγραμμα, το οποίο στην ουσία ο στόχος του είναι να υπάρξει μια ανάσχεση της ανεργίας. Βέβαια. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα επιτευχθεί αυτή η ανάσχεση της ανεργίας, ακριβώς γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα το πρόγραμμα. Δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε για έναν νόμο ο οποίος ψηφίστηκε τέλος του Μαΐου και η υπουργική απόφαση βγήκε μόλις στην παραμονή έναρξης ισχύως της διάταξης. Βγήκε μόλις χθες. Τι λέει λοιπόν η υπουργική απόφαση? Λέει ότι κάθε αρχή του μήνα θα πρέπει να δηλώνουν οι εργοδότες ποιους εργαζομένους και σε ποια ωράρια θα απασχολήσουν τον επόμενο μήνα, τον μήνα δηλαδή ο οποίος έρχεται. Θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι τους απασχόλησαν για το διάστημα αυτό στο πρώτο τριήμερο κάθε επόμενο μήνα και μέσα στο δεκαήμερο κάθε επόμενο μήνα θα πληρώνεται απευθείας στο IBAN του μισθωτού από το κράτος το ποσό του 60% των αποδοχών για τις οποίες λοιπόν, δεν εργάστηκε. Λοιπόν, βάλε μια τελεία, γιατί θέλω μετά να με πας στους εποχικούς εργαζομένους που εκεί πέρα είναι το κλειδί και για την ανεργία και για το πώς πάει η κατάσταση και το αν θα δουλέψει ο τουρισμός. Και αν θυμάσαι, Γιώργο, στην εκπομπή σου, ναι, είχε βγει ποιο θα είναι το πρόγραμμα αυτό πριν 3 εβδομάδες.
Τρεις εβδομάδες περιμέναμε. Τότε είχε αναγγελθεί στην ουσία, ήταν και ο πρόεδρος των κοινοθεπαλλήλων και το πήρε θυμάσαι, πάλι το θυμάσαι εδώ, εδώ και τρεις εβδομάδες. Από εδώ ουσιαστικά είχε ανακοινωθεί. Λοιπόν, δεν βλογάμε τα γένια μας, αυτή είναι η αλήθεια. Πρόεδρε, κύριε Χατζη Θεοδωσίου, καταρχάς, σας ευχαριστώ γιατί είστε εκτός Αθηνών, αλλά είστε κάπου καλά. Αλλά και εκεί το κάπου καλά που είστε. Κάρπαθο. Ναι, Κάρπαθο. Δίνει κλίμα όμως το τι συμβαίνει έτσι όταν μιλάμε για ανοιχτό τουρισμό και επιστροφή στην κανονικότητα και για τα μαγαζιά σας και για τα πάντα. Αν μπορώ να σας πω, κυρία Σιαδήμα, στην Κάρπαθο είμαι δύο μέρες. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι το 80% των καταστημάτων είναι κλειστά. Έκανα μια απόσταση χτες από τα πηγάδια και πηγαίνοντας προς το διακόπτη, που είναι μια απόσταση 40 χιλιόμετρα και δεν βρήκα άλλο αυτοκίνητο στο δρόμο. Δηλαδή, η κατάσταση για τις επιχειρήσεις εδώ νομίζω είναι τραγική. Και όπως και βέβαια και το 70% των ξενοδοχείων παραμένει ακόμα κλειστά. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζη Θεοδωσίου, πρέπει να είστε ο χρυσός πελάτης αυτό το Σαββατοκύριακο στο νησί. Πέρα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σιγητή, το χιούμορ, σε κάθε μαγαζί που πάω είμαστε μία-δύο παρέες. Σε ένα μαγαζί που πήγα μου είπε ότι είστε ο δεύτερος πελάτης εδώ και μια εβδομάδα. Όλα αυτά που βεβαίως μοιάζουν τραγικά, γιατί σας θυμίζω στη δική σας εκπομπή, και θυμάμαι ήταν και ο φίλος ο κύριος Τουκαλάς, είχαμε πει ότι προβλέπουμε 100.000 κλεισίματα μαγαζιών και φάνηκε μεγάλο. Επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι είναι μικρό το νούμερο για μέχρι το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, τώρα η μόνη ελπίδα που υπάρχει είναι να έρθει τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών που να καταφέρει να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά η γνώμη μου δεν μπορεί να τα αλλάξει δραματικά. Πριν 2,5 μήνες είχατε πει για 100.000 κλειστές επιχειρήσεις. Ακριβώς. Λοιπόν. Είχαμε πάει μια περιοδία, σας λέω πολύ σύντομα, σε 11 δήμους. Και μεταξύ αυτών και στο κέντρο της Αθήνας που μοιράζαμε μάσκες και αντισηπτικά. Η μείωση του τζίρου από τους καταστηματάρχες ξεπερνάει το 50%. Στην πλάκα που ελέγχεται από τον τουρισμό, η μείωση του τζίρου είναι 90 και 95%. Άρα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά. Ποιος θα πάει να πάρει τσολιά, σκάκι, ενώ οι τουρίστες δεν πηγαίνουν και παίρνουν αναμνηστικά όπως και εμείς. Όταν πάμε σε μια χώρα, δεν θα πάρουμε αναμνηστικά από την άλλη χώρα για να θυμόμαστε ότι περάσαμε από εκεί. Ή να πάμε σε κάποιο δικό μας πρόσωπο ένα τέτοιο αναμνηστικό. Ποιος θα πάει να το πάρει. Τα λέω όλα αυτά όμως, κύριε Σιαδήμα, για τον εξής λόγο. Πρώτον, γιατί πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι πρέπει η ρευστότητα να πάει σε όλες τις επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί οι αποκλεισμοί που υπάρχουν, το μόνο αποτέλεσμα θα είναι πολλά λουκέτα και πολύ μεγάλη ενεργεία. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα συνεργασία, θυμίζω σε όλα τα άλλα, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά πριν να το λέει, με τη μείωση των εισοδημάτων που θα υπάρχει στους εργαζόμενους, αυτοδίκαια θα έχει και μείωση κατανάλωση. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι μέτρο το οποίο θα βοηθήσει στο να στηριχτούν οι επιχειρήσεις. Να μου καταλάβετε, κύριε Χατζη Θεοδωσίου. Θέλω να πω για μια φορά λοιπόν ότι η μείωση των μισθών από το πρόγραμμα συνεργασία θα έχει αποτέλεσμα και στις πωλήσεις, στην κατανάλωση. Δηλαδή δεν έχουμε και μείωση κατανάλωσης. Το κυριότερο όμως θέμα πρέπει να σας εξηγήσω είναι το εξής. Είναι δεδομένο. Ακριβώς. Και το κυριότερο θέμα που πρέπει να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση. Ή θα στηρίξει με όλους τους τρόπους επιχειρήσεις αυτές ή ουσιαστικά έχει ήδη προαποφασίσει ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων να κλείσει. Και δεν πρόκειται ο άλλος να πει σήμερα στη σπρακτέα προκαταβολή που ξεκίνησε με όλους αυτούς τους τρόπους που υπάρχει, όπως είδαμε και την πρώτη φορά και τη δεύτερη. Σήμερα η λογική των τραπεζών, και θέλω να μείνω λίγο στη ρευστότητα, είναι ότι εγώ θέλω να διασφαλίσω 100% τα χρήματά μου. Και όταν πάνε εκεί να πάρουν χρήματα, είναι τόσο δύσκολες διαδικασίες που ζητάμε το εξής απλό, είπαμε στον Υπουργό. Δώσει στη δημοσιότητα μέχρι τώρα τι χρήματα έχουν δώσει τράπεζες, σε πόσες επιχειρήσεις και τι είδους επιχειρήσεις για να φανεί πραγματικά ότι ρευστότητα στην αγορά δεν υπάρχει. Ακούγονται δισεκατομμύρια, αλλά δισεκατομμύρια δεν έχουν φτάσει ποτέ ούτε σε επιχειρήσεις ούτε σε επαγγελματίες. Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, με τους εποχικούς, εγώ επιμένω. Τι ακριβώς θα γίνει. Να πούμε λίγο πριν, Γιώργο, μόνο το χρηστικό. Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο πρόγραμμα συνεργασία αν έχουν μείωση τζίρου 20%. Πώς κρίνεται η μείωση τζίρου? Από πού κρίνεται, από τις αποδείξεις από τα μια μηχανή? Για τον μήνα Ιούνιο συγκρίνει το μέσο όρο του τζίρου των μηνών Μαρτίου-Απριλίου. Για τον μήνα Ιούλιο συγκρίνει με τον μέσο όρο των μηνών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου. Και για μήνα Αύγουστο και Σεπτέμβριο συγκρίνει με τον μέσο όρο από Μάρτιο έως Ιούλιο. Από εκεί θα βγαίνει και κλείνοντας, όπως έχουμε ξαναπεί, οι απολύσεις απαγορεύονται μόνο για τις επιχειρήσεις, μόνο για τους εργαζόμενους που βάζει η επιχείρηση στο πρόγραμμα. Η επιχείρηση, εκείνος που δεν επιλέγει να βάλει στο πρόγραμμα, μπορεί κανονικά να απολύσει, αν βέβαια έχουν περάσει 45 μέρες από τη λήξη των αναστολών. Αν βάλουμε λοιπόν στο τραπέζι ότι το 45ήμερο από τον Μάιο που λήξαν οι αναστολές στη μεγάλη κατηγορία των επιχειρήσεων, τις πληττόμενες επιχειρήσεις, λίγη 15 Ιουλίου, από 15 Ιουλίου έως αρχές Σεπτέμβρη θα κάνουμε ταμείο για τη μείωση ενεργείας. Ξαναλέω την εκπομπή σου ότι χωρίς προστασία από τις απολύσεις, χωρίς μια μεγαλύτερη επιδότηση μισθού,
Εκτιμώ το πρόγραμμα είναι δύσκολο να πετύχει και ειδικά όσο υπάρχει το εκπεριτροπή σύστημα του νόμου 3846 του 10 που δίνει το δικαίωμα μονομερό στον εργοδότη να μειώσει, αυτό. Ακριβώς, να μειώσει και εισφορές και μισθό και πολλοί θέλουν να πάνε σε αυτό. Αν η κυβέρνηση λοιπόν εννοεί ότι θέλει να σταματήσει την ανεργία, καλώς έκανε και επιδότησε ένα μέρος των εισφορών, αλλά πρέπει να κάνει και τα τρία πράγματα αυτά. Διαφορετικά εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε ανάσχεση. Όσον αφορά τους εποχικούς εργαζομένους τώρα. Ναι, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα εδώ στο email, στο τηλεφωνικό κέντρο, δεν τα έχουν φέρει ακόμα. Για να δούμε τι ρωτάνε εκεί οι τηλεθεατές. Εκεί τι λέει λοιπόν η υπουργική απόφαση. Ναι. Λέει το εξής. Για πες μας το γιατί είναι εποχικοί οι οποίοι... Να σου πω κάτι. Τα ερωτήματα εγώ που βλέπω εδώ πέρα είναι για τους μακροχρόνιοι άνεργους, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Τι γίνεται με εμάς... Είναι ξεχασμένοι οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Τι γίνεται με εμάς τους 200.000 εργαζομένους στον τουρισμό, τους περιστασιακούς εποχικούς εργαζομένους. Και εδώ τώρα βλέπω και άλλα τρία μηνύματα, τα οποία είναι πάνω κάτω το ίδιο, που έχουν να κάνουν με την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον Μάιο. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι, κύριε Σιαδήμα, δυστυχώς είναι ξεχασμένοι μέχρι στιγμής. Πήρανε κάποια από αυτούς το 1 τρίτο, κάποια ποσά και τελείωσε. Αυτό που λένε το 200, το 200 συν 200 ότι θα επανέλθει τώρα να πάρουν άλλο ένα 400, ότι είναι πάνω στο τραπέζι. Ναι, αλλά αυτή είναι περίπου, είναι στο τραπέζι. Αυτή είναι 150.000. Οι υπόλοιποι 350.000 θεωρεί... Ας πάμε τουλάχιστον στο κάτι. Εγώ δεν το καταλαβαίνετε πώς το λέω. Εμείς θέλουμε για όλους, αλλά τουλάχιστον να πάρουμε. Όχι παραπάνω, είναι καλό δεχόμενο. Μάλιστα. Μπορώ να πω, κύριε Σιαδήμα. Μισό λεπτό, πες το πρόεδρε. Γενικά στον τουρισμό ασχολούνται 900.000 εργαζόμενοι στους 3-4 μήνες του καλοκαιριού. Ναι, εγώ όλα αυτά τα εισοδήματα θα λείψουν από την αγορά. Ναι. Ναι, ναι. Επιτρέψτε όμως, θέλω να πω κάτι άλλο. Να δώστε πάνω ένα από τα μέτρα που λέει, αυτό που λέει ο κ. Τσουκαλάς, ένα από τα μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση είναι ας μην επιδοτήσει επιχειρήσεις. Ας επιδοτήσει την εργασία και όχι την ανεργία. Μία από τις προτάσεις του επαγγελματικού επιμελητηρίου είναι να επιδοτήσει τους εργαζόμενους, αυτούς 250.000 που είναι φανερό ότι δεν πρόκειται να καταφέρουν να βρουν δουλειά μέσω των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο θα στήσει επιχειρήσεις. Τι σημαίνει επιδότηση? Ή να καταβάλει τους μισθούς ή τις εισφορές. Εμείς θα ήμασταν ευχαριστημένοι ακόμη και αν οι εισφορές πληρωνόντουσαν από την πολιτεία. Τι θα πετύχει με αυτό? Και οι εργαζόμενοι θα έχουν δουλειά και δεν θα πληρώνονται από ταμεία ενεργείας και οι επιχειρήσεις θα αντέξουν. Είναι μια πρόταση που νομίζω πρέπει να έρθει στο τραπέζι. Επιδοτείται μόνιμα η ανεργία. Αυτό δεν βοηθάει κανέναν και δεν στηρίζει ούτε τη χώρα ούτε την οικονομία, αλλά πολύ περισσότερο δεν βοηθάει στο να παραμείνουν όρθιες όλες τις επιχειρήσεις. Κώστα, πριν πας στους εποχικούς, έχω δύο μηνύματα, δεν θέλω να πω ονόματα, που είναι πάνω κάτω το ίδιο. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια από Θεσσαλονίκη και από Καστοριά. Να ρωτήσω τον κύριο Τσουκαλά. Αν ο εργοδότης έχει κάνει λάθος στην αναστολή και δεν έχει δηλώσει όλο το μήνα όπως έπρεπε, τι γίνεται, υπάρχει διόρθωση? Η αλήθεια πάντως είναι ότι υπάρχουν πολλά τέτοια μηνύματα. Αν πρόκειες. Θυμάσαι, Γιώργο, τον κύριο Προύτσι, το θυμάμαι καλά. Όταν του είχαν ρωτήσει, και εσύ το έχεις ρωτήσει, και τι θα κάνει ο εργαζόμενος αν κάνει λάθος ο εργοδότης, είχε πει ο κύριος Προύτσι, επειδή είναι συμφέρον του εργοδότη να του πληρώσουμε ένα μέρος, δεν θα κάνει λάθος. Αλλά δεν έχουν λοιπόν προβλέψει, επαφίονται στην καλή πρόθεση ή στα μη λάθη του εργοδότη και δεν προέβησαν μηχανισμό που να μπορείς να κάνεις ένσταση. Και να πεις εδώ πέρα, εγώ αδικήθηκα. Για πάμε στους εποχικούς τώρα. Τι να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι? Ο σκληρός πυρήνας, όπως λέει ο Χατζηθοδοσίου, μιλάμε για 900.000, αλλά ο σκληρός πυρήνας, αυτοί που είναι στο εξάμεινο, είναι 200.000. Πέρα από αυτούς που είναι δίμηνα τρίμηνα. Αφορά ξενοδοχοπαλλήλους αυτό που βγήκε. Και τι λέει? Οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν κάθε χρόνο εποχικό προσωπικό είναι υποχρεωμένες να το ξαναπροσλάβουν, να ξαναπροσλάβουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων κατά μέσο όρο που είχαν τα έτη 18-19 με προτεραιότητα στους εργαζομένους που απασχόλησαν το 2019. Πρέπει να τους ξαναπροσλάβουν. Μόλις προσλάβουν, αυτομάτως περνάνε σε αναστολή σύμβασης και λαμβάνουν 534 ευρώ. Και τι λέει? Όταν μια επιχείρηση πιάσει 20% πληρότητα, υποχρεούται να επαναφέρει από την αναστολή στην εργασία και να πληρώνει μόνη της το 1 τρίτο των εργαζομένων. Μόλις συμπληρώσει το 50% της πληρότητας, πρέπει να επαναφέρει τα 2 τρίτα και μόλις συμπληρώσει το 80% τα 3 τρίτα. Ναι. Και εδώ ερχόμαστε σε εκείνο που είπε ο καλός φίλος ο πρόεδρος ο Γιάννης Αφιωδοσίου. Αντί να δίνει 550 για να είναι ο άλλος επιδοτούμενος στην ουσία άνεργος. Δεν είναι κακό να πάρει τα λεφτά. Γιατί δεν του δίνει κάτι παραπάνω και να μπει να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος, χωρίς τα όρια αυτά ότι αν τελικά τον επαναφέρεις, τον πληρώνεις εσύ, ας δώσει μια βάση να μπορέσουν να δουλέψουν οι άνθρωποι, να δουλέψουν οι επιχειρήσεις. Να επιδοτηθεί λοιπόν η εργασία, αλλά όχι με αυτόν τον σφιχτό τρόπο. Μάλιστα. Με έναν τρόπο πιο δυνατό, πιο ενεργητικό. Τα κονδύλια που έχει πάρει η χώρα μας επιτρέπουν πολιτικές ενεργητικές.
και στο κομμάτι των εργαζομένων και στο κομμάτι των δανείων. Ακούστε με και οι δύο. Δανείζουν οι τράπεζες εκείνους που δάνειζαν και πριν. Κώστα, βοηθήστε με. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα, να απαντήσουμε στα 2-3 λεπτά μετά που θα επιστρέψουμε όσα μπορούμε, να πει και ο Χατζηθοδοσίου τι θέλει να προσθέσει και πριν σας αποχαιρετήσω. Λίγο απομονή. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Σε 1-2 λεπτά εδώ επί του πιεστηρίου. 2-10-34-89-008 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πιεστήριο papakikontra.gr το email της εκπομπής.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ επί του πιεστηρίου μαζί μας ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Κώστας Τσουκαλάς. Πρέπει να σας πω εγώ τα ερωτήματα, πάντως Κώστα, εγώ που δέχομαι εδώ, έχουν όλα να κάνουν σε αυτή τη φάση, γιατί ξέρεις, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της επιδότησης. Με τα 534 ευρώ, όλοι εδώ μου λένε ότι ακόμα δεν τα έχουν πάρει. Θα μας απαντήσει πολύ λίγο. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, τι θέλετε να προσθέσετε? Καταρχήν να πω σε αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε 534 ούτε 800 ευρώ και καθημερινά είμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Ήθελα να προσθέσω στον προηγούμενο διάλογο μας το εξής. Υποθέστε, κύριε Σιαδήμα, ακόμη ότι υπάρχει 40% των ξενοδοχείων δεν ανοίγει, 40% της εστίας, ειδικά στα νησιά, δεν ανοίγει, άρα όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι είναι ήδη άνεργοι. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σκεφτούμε σαν χώρα, σαν έθνος, κόμματα, κυβέρνηση, φορείς, ότι πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο να οδηγεί τη χώρα σε μια άλλη μορφή ανάπτυξης, της πρωτογενούς παραγωγής, των παραγωγικών δυνάμεων, της βιοτεχνίας. Γιατί αυτό το θέμα που δεν ξέρουν πότε θα επανέλθει είναι μια εξάρτηση από τη χώρα. Και επειδή λέμε διαρκώς ότι η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός που δεν είναι βιομηχανία, είναι υπηρεσίες, φάνηκε σε μια τέτοια κρίση πόσο συνθέμελα μπορεί να, πραγματικά να δημιουργήσει προβλήματα στην οικονομία της χώρας. Εμένουμε λοιπόν να υπάρξουν μέτρα ρευστότητας, οριζόντια για όλη την οικονομία και στήριξη της εργασίας, η οποία θα στηρίξει και επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Κύριε Τσουκαλά, για τα 534 και θα σας πω τώρα εδώ τα μηνύματα που έρχονται. Λοιπόν, για απάντηστε μου σε αυτό. Πιο απ' όλα, πείτε μου. Όχι, για τα 534 που δεν τα έχουν πάρει ακόμα, τι θα γίνει? Σήμερα περιμένουμε, ο Υπουργός είπε θα τα πάρουν σήμερα. Είχε πει θα τα πάρουν την Παρασκευή. Περιμένουμε να δούμε. Μάλιστα. Έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα άλλες ημερομηνίες να ανακοινώνονται και άλλες ημερομηνίες τελικά να γίνονται καταβολές. Αν θυμάστε, οι επαγγελματίες πληρώνονταν μέχρι και πριν λίγες μέρες τα χρήματα του Απριλίου. Κύριε Σιαδήμα. Γι' αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό δεν μιλάω πάνω. Τι να πω μάλλον. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Τσουκαλά. Όταν αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν τα 534 ευρώ του Μαΐου και έχουμε μπει στον Ιούνιο, είναι κάποιες μέρες που πρέπει να καλύψουν σε σχέση με τον οικοκυριό τους, τις οικογένειές τους. Γιατί και να άνοιξαν τον Ιούνιο, τι μπήκανε μέσα και τζιράρανε. Εδώ ο κύριος Σκαφούνης στην Παρασκευή μας έλεγε ότι το 90% των καταστημάτων εδώ στην Αθήνα του Εμπορικού Συλλόγου ήδη μειωμένο το τζίρο κατά 70%. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θεώρησε η κυβέρνηση ότι για το μήνα Μάιο δεν είχαν ανάγκη από κάποια αποζημίωση, ότι κατευθείαν έφτιαξε η οικονομική τους κατάσταση και ότι θα έχουν και χρήματα να πληρώνουν. Προφανώς γι' αυτό λέμε ότι εδώ πέρα είχε ανάγκη μια ισορροπία. Ρευστότητα, εύκολο τραπεζικό δανεισμό, στήριξη των επιχειρήσεων και απ' την άλλη προστασία των εργαζομένων και αξιοπρεπές επίπεδο για να έχουμε και κοινωνική ειρήνη αλλά και αγοραστική δύναμη, όπως είπε πριν ο Πρόεδρος, για να υπάρχει κατανάλωση. Χωρίς κατανάλωση δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει παραγωγή. Όλος ο οικονομικός κύκλος μπαίνει σε ένα σπιράλ λήφεση. Κώστα, να σε ευχαριστήσω να ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, ένα λεπτό σας κρατάω. Πείτε μου από εδώ και πέρα, ετοιμάζετε κάποιες άλλες επικοινωνίες σε σχέση με την κυβέρνηση για να δούμε τώρα τι γίνεται αυτά όπου παρουσιάζονται αριθμίες? Γιατί να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα μέτρα που, και τα λεφτά που πέφτουν για την ώρα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αριθμίες ή καθυστερήσεις να διορθώνεται. Είναι κάτι άλλο που έχετε επισημάνει, για παράδειγμα, με τις επιταγές? Τι γίνεται, γιατί βλέπω εδώ πολλά μηνύματα για τις επιταγές. Ναι. Καταρχήν να πω ότι γενικά και εμείς λέμε ότι είναι καλά. Λέμε απλά ότι δεν είναι αρκετά. Γι' αυτό επισημαίνουμε. Και βέβαια καθημερινά, όπως είπατε πριν, διορθώνουμε την κυβέρνηση να τις παραλείψει. Παραδείγματος χάρη, τα 536 ευρώ δεν τα έχουν πάρει όλα τα κέντρα ξένων γνωσών, το οποίο είναι παράλογο από την αρχή, λόγω μιας αστοχίας που έχει γίνει. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε προηγουμένως για τις επιταγές, η κυβέρνηση έδωσε άλλες 60 μέρες παράταση για τις πληγείς επιχειρήσεις. Πραγματικά θέλω να μάθω ποιες δεν είναι οι μη πληγείς επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα αυτό που λέμε ότι πρέπει οι επιταγές να πάρουν παράταση οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις της αγοράς. Και αυτό γιατί? Κύριε Σιαδήμα, τι θα κερδίσει η κυβέρνηση, η τράπεζα, η οικονομία αν σφραγιστούν χιλιάδες επιταγές? Θα πρέπει να δοθεί αναγκαίος χρόνος και να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του αποδέκτη και του εκδότη, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα. Πρακτικά όμως νομίζω ότι αυτό που θέλω να επισημάνω και το επισημάνω και παλιότερα στην Ευρωπή σας είναι: η κυβέρνηση σήμερα δεν παίρνει μέτρα οριζόντια, που σημαίνει εξαιρεί μεγάλα κομμάτια επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει αυτοδίκαια, γιατί θα είμαστε εδώ και να είμαστε καλά το Σεπτέμβρη, ότι έχει καταδικάσει χιλιάδες επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και είτε το πούμε ρευστότητα, είτε το πούμε επιδότηση εργασίας, αν δεν γίνουν, ασφαλέστατα πάμε για τόσο πολλά λουκέτα και τόσους εργαζόμενους άνεργους. Ακόμα και το πρόγραμμα, όπως ακούστηκε πριν από τον κύριο Τσουκαλά, το συνεργασία με τον τρόπο που υπάρχει, επιτρέψει να πιστεύω ένα μεγάλο μέρος δεν θα πει των επιχειρήσεων. Και τους λόγους νομίζω ότι αναλύσατε πριν από λίγο.
Μάλιστα. Πάντως το θέμα είναι πώς, δεν ξέρω, επειδή το συμφωνώ όλοι σε αυτό. Ξεκινάμε από μηδενική βάση στον τουρισμό για τη φετινή χρονιά. Πόσο ο τουρισμός, σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι σανίδα σωτηρίας για τα μελούμενα σε σχέση πάντα και με την οικονομία. Και μην ξεχνάμε μέσα σε όλα αυτά, ακόμα και το πακέτο στήριξη στα 32 δισεκατομμύρια που έχουν κλειδώσει για την Ελλάδα, θα κλειδώσουν ουσιαστικά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, έτσι. Ναι, δηλαδή έχουμε... Τα χρήματα από το εξωτερικό θα έρθουν του χρόνου τον Ιούνιο. Ναι, έχουμε τριμέτωπο. Τουρισμός τώρα, μέτρα για το φθινόπωρο και το 21 όλα αυτά. Στον τουρισμό, κύριε Σελήμα, είναι νομίζω σίγουρο, ξέρουμε την αγορά. Το καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι να έχουμε το 40% του περσινού τουρισμού. Για πόσα λεφτά μιλάμε δηλαδή? Μιλάμε για... χάνονται από την οικονομία, υποθέστε περίπου 15 με 20 δις. Αυτά τα χρήματα λοιπόν σημαίνουν επιχειρήσεις, σημαίνουν εργαζόμενους. Έτσι βγαίνει και ο λογαριασμός για τόσες πολλές επιχειρήσεις που κλείνουν. Αυτό που νομίζω είναι σαφές είναι ότι και εδώ, αν θέλετε, λέμε στην κυβέρνηση, ας σταματήσει να πιστεύει ότι θα πάρει μέτρα θεραπείας και όχι, όπως λέμε, μέτρα πρόληψης σήμερα, γιατί ουσιαστικά καταδικάζει αυτές τις επιχειρήσεις. Και όλη αυτή η φιλοσοφία των τραπεζών έχει αρχίσει πλέον να γίνεται κομικοτραγική. Δηλαδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγκάσει τις τράπεζες να κάνουν αυτό. Μένει μέτρα για τους εργαζόμενους, άρα ουσιαστικά αφήνει όλες αυτές τις επιχειρήσεις λοιπόν, να κλείσουν. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Κάνε και μια βουτιά και για μας εκεί, έτσι κι αλλιώς έρχεσαι σιγά-σιγά. Αθήνα. Λοιπόν, για μισό λεπτό, μου λέει να σε κρατήσω λίγο ακόμα. Γιατί τον κύριο Γκουλέκα, τον κύριο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, για πάμε ένα-δύο λεπτά ακόμα, ρε Γιάννη, γιατί υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Ξέρεις, καμιά φορά το διαδίκτυο μας κρεμάει. Καλό είναι βέβαια, αλλά χρειάζεται και ο παλαιός τρόπος. Είναι ίσως, αν μου επιτρέπετε, ναι, να πω και μερικές από τις δράσεις του επιμελητηρίου που δεν. Να τις πείτε, να κλείσουμε με αυτό. 100.000 μάσκες συστηματικά μοιράζουμε σε 15 δήμους και έτσι έχουμε την ευκαιρία από κοντά να μιλήσουμε με επιχειρήσεις και πάμε πάντα με τους δημάρχους. Έχουμε πάει στην Αθήνα, στην Γλυφάδα, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο. Θα συνεχίσουμε στη Νέα Σμύρνη. Ετοιμάζουμε τις επιχειρήσεις όπου θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη στρίξη για τις επιχειρήσεις, τα ηλεκτρονικά μαγαζιά για όλα τα μέλη του επιμελητηρίου, για πάνω από 100.000 επιχειρήσεις. Παρουσιάζουμε 10 μελέτες για κλάδους για το παρόν και το μέλλον των επιχειρήσεων. Και βέβαια είμαστε έτοιμοι με κάθε τρόπο να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις στην εποχή της πανδημίας, δίνοντας σε σύντομο διάστημα προγράμματα στήριξης για την εκπαίδευση των εργαζομένων. Ένα πρόγραμμα που ετοιμάζουμε με την περιφέρεια, θα εκπαιδεύσουμε χιλιάδες εργαζόμενους για να μπορούν αύριο, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, να είναι πιο όριμοι και πιο έτοιμοι για τις επιχειρήσεις. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε την πρώτη μας πολιτική κουβέντα. Ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας από τη Νέα Δημοκρατία και ο Σάκης Παπαδόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπω μπροστά μου από τα Τρίκαλα, κύριε Παπαδόπουλε. Όχι, από Αθήνα. Αθήνα, επιστρέψατε. Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Για πάμε, φαντάζομαι θα μας ακούει και ο κύριος Γκιουλέκας που είναι Θεσσαλονίκη. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Κάθε μέρα η κυβέρνηση, να ξεκινήσουμε λίγο από τα οικονομικά, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα και εθνικά και πολλά άλλα. Λοιπόν, κάθε μέρα η κυβέρνηση ανακοινώνει πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν είναι στη θετική κατεύθυνση όλα αυτά όσον αφορά το οικονομικό μείγμα. Για παράδειγμα, επιδότηση εργασίας. Ναι, θα χαθεί ένα ποσοστό από το μισθό, αλλά θα δουλεύουν τις μισές μέρες οι εργαζόμενοι. Πληρώνει τουλάχιστον για 1,5 μήνα τις ασφαλιστικές φορές. Επιδοτεί. Το ανακοίνωσα αυτό τελευταία στιγμή την περασμένη εβδομάδα. Όλα αυτά δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση ή στη θετική κατεύθυνση τουλάχιστον? Μπορούν να γίνουν και καλύτερα. Γιατί σήμερα στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ναι, παρουσιάστηκε η συνολική πρόταση της Ηνωμένης Ευρώπης για ένα πακέτο το οποίο αφορά 1,85 τρις, το οποίο περιλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα νέο σχέδιο New Generation, νέα γενιά, και βέβαια την αύξηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού, που δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε πολύ πιο τολμηροί στη στήριξη της εργασίας, στη στήριξη των μισθών, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, του τουρισμού, στη θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ναι, αλλά εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε και καλό είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στη σωστή κατεύθυνση, να γίνεται καλύτερη και η κυβέρνηση. Αλλά σε αυτή τη φάση θεωρείτε εσείς ότι έπρεπε να ρίξει περισσότερα χρήματα η κυβέρνηση στην αγορά? Κάναμε μια συγκεκριμένη πρόταση 14,43 δις ευρώ που νομίζω, γιατί το παρουσιάσαμε και στη σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή, ότι θα μπορούσε με όλη αυτή τη νέα δυνατότητα που υπάρχει να χρηματοδοτηθεί και οι ανεπίστρεπτες ενισχύσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένα πακέτο κοινωνικό το οποίο να αφορά πάρα πολλά νοικοκυριά τα οποία θα στηριχθούν
πάνω από 1,200 νοικοκυριά, είναι ύψος 3,5 δις. Και βέβαια και απλά ζητήματα. Το να είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας στην εστίαση στο 6% και όχι στο 13% είναι μια δυνατότητα την οποία την έχουμε τώρα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η εστίαση τώρα με το άνοιγμα του τουρισμού έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Η Ελλάδα έχει ποιοτικά προϊόντα, μπορούμε δηλαδή την ελκυστικότητα της ομορφιάς της χώρας να τη συνδέσουμε με τα ποιοτικά μας προϊόντα. Mm-hmm. Δεν διαφωνώ καθόλου στο έτσι όπως το περιγράφετε. Η υπόθεση είναι τι μπορεί να γίνει πρακτικά πάνω σε αυτό. Να καλησπερίσω και τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα, βουλευτή Α Θεσσαλονίκη της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Γκιουλέκα. Δεν μας κόλλησε το ίντερνετ. Θα ξαναπροσπαθήσουμε πάλι με τον κύριο Γκιουλέκα. Εδώ είναι και ο κύριος Καλοκαιρινός και η κυρία Λιάγκου στο κοντρόλ που μας βοηθάνε σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, πάντως εδώ πέρα έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, λέει αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 36 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα, όχι 14 που λέτε εσείς. Και η κυβέρνηση λέει ότι ουσιαστικά έχει δώσει 24 δισεκατομμύρια. 14 σε ρευστό, με συγχωρείτε, και 10 δισεκατομμύρια που είναι ουσιαστικά μη εισπράξη φόρων. Βέβαια πάνε προς τα πίσω, αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν εισπράττονται. Όλα αυτά τα μέτρα και η στήριξη των μισθών, γιατί αναφέρθηκε ότι η κυβέρνηση υπόσχεται ότι αυτό που δεν θα κάνουν οι εργοδότες, που θα πληρώνουν δηλαδή σε όσους έχουν ένα πρόγραμμα του μισού της εργασίας, να το ενισχύσει στο 60%. Εμείς υποστηρίζουμε ότι θα μπορούσε να το ενισχύσει με τις δυνατότητες που έρχουν στο 100%. Και αυτά τα χρήματα είναι κοστολογημένα. Το 14,43 δις είναι πολύ συγκεκριμένο. Μάλιστα. Για να δούμε τι λέει βέβαια και η Νέα Δημοκρατία, να δούμε αν θα έχουμε τον κύριο Γκιουλέκα. Λοιπόν, όσον αφορά την οικονομία, εσείς βέβαια πήγατε και στο Ζάπιο, παρουσιάσατε και δεύτερη πρόταση. Μένουμε όρθιοι, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί και πέρα. Ακριβώς. Επικαιροποίηση. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, όμως, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ακούγεται, τουλάχιστον όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, αυτό σας ανησυχεί. Γιατί εσείς λέτε καταθέτουμε μια τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη πρόταση οικονομική. Δεν βλέπω όμως εγώ τουλάχιστον δημοσκοπικά ο κόσμος αυτό να το εισπράττει και να λέει «Α, τα λέει καλά ο Παπαδόπουλος και ο Τσίπρας». Σε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνεται μια σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων για την οικονομία, για τον τουρισμό, για το εθνικό σύστημα υγείας, για όλα τα ζητήματα που αφορούν την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη θωράκιση της κοινωνίας. Και η κοινωνία θα βγάλει συμπεράσματα. Οι πολίτες τώρα μπορεί να απαντάνε ότι στην πρώτη φάση του εγκλεισμού στα σπίτια πήγε καλά το πρόγραμμα, αλλά τώρα βλέπετε ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα για να αποδείξουμε και την ασφάλεια της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Έκανε την εξαγγελία από τη Σαντορίνη ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι αν και στη Σαντορίνη οι δομές υγείας με τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε μπορούν να διασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Το γεγονός όμως ότι ο ίδιος βγαίνει μπροστά και πολύ μπροστά σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτό το προσκλητήριο, δεν είναι κακό, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Ο καλό είναι, αλλά υπάρχουν και παρενέργειες. Βλέπετε ότι όταν δεν κάνουμε έναν ολοκληρωμένο έλεγχο με διαγνωστικά τεστ και τεστ αντισωμάτων, για να μπορούμε να έχουμε μια επαρκή εικόνα τι υπάρχει και τι μπορεί να υπάρξει, θα διαπιστώνουμε διάφορα προβλήματα. Όπως το διαπιστώσαμε και εμείς στα Τρίκαλα, στη Χρυσομιλιά, ένα ζευγάρι που ήρθε από τη Γερμανία ήταν αρνητικό το πρώτο τεστ, αλλά στη συνέχεια μετέδωσε τα κρούσματα και νοσηλεύονται τώρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που περιγράφετε με αφορμή την εκλογική σας περιφέρεια θα είναι γεγονότα τα οποία καλώς ή κακώς θα τα συναντήσουμε στη διάρκεια του καλοκαιριού. Γιατί το γεγονός ότι οι τουρίστες θα έρχονται και ειδικά στα νησιά, σε τουριστικά θέρετρα, κοινωνίες τοπικές οι οποίες δεν είχαν κρούσματα, θα δεχθούν κρούσματα. Βεβαίως και λέω ότι εκτός από τους τουριστικούς προορισμούς τους γνωστούς στα νησιά που αποτελούν ελκυστικούς τόπους, υπάρχουν μνημεία, αποκλειστικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Ελλάδα. Τον κύριο Γκιουλέκα τον έχουμε. Ωραία. Μη το συζητάμε. Τηλεφωνικά δεν μπορώ να το βγάλετε.
Λοιπόν, αν μπορούμε βοηθήστε μου όμως για να ξέρω τι χρόνους έχουμε. Για ολοκληρώστε, κύριε Παπαδόπουλε. Εμείς την Παρασκευή κάναμε μια επίκαιρη επερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας στη βάση ενός σχεδιασμού που λέει ότι μπορούμε να έχουμε ένα ποιοτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας το οποίο να διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού. Αυτό όμως χρειάζεται προϋποθέσεις. Και αυτές τις προϋποθέσεις δεν εξασφαλίζει μέχρι τώρα η παρέμβαση της κυβέρνησης. Δεν έκανε καμία προκήρυξη μόνιμων θέσεων και με κίνητρα ώστε να μπορεί να δοθεί η δυνατότητα και στους νέους γιατρούς που είναι και σε δύσκολες ειδικότητες να παραμείνουν στην Ελλάδα, να βοηθήσουν το σύστημα, να πηγαίνουν στα νησιά μας, να έχουν τη δυνατότητα να διασφαλιστούν και οι κατοικίες τους. Και είναι ένα σύνολο προτάσεων το οποίο οφείλει να το ακούσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ο κύριος Σταϊκούρης μας υποσχέθηκε ότι το τελικό εθνικό σχέδιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πόρους από το ευρωπαϊκό πακέτο θα ακούσει και όλες τις σκέψεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μακάρι να το κάνουμε αυτό και εμείς θα ανταγωνιστούμε μαζί τους πάνω σε σχεδιασμούς που θα αποδεικνύουν την καλύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των δυσκολιών που υπάρχουν σήμερα με την τραγωδία της πανδημίας. Πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ κρατάω ό,τι λέτε. Είναι πράγματα που μπορούμε να τα τοποιήσουμε όσο μπαίνουμε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Αλλά αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, τι διαφορετικό θα έκανε πάνω σε αυτό το κομμάτι? Θα είχαμε ήδη άλλες 4.000 θέσεις, 2.500 το 2019, 1.000 γιατρών, 1.500 νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού. Θα είχαμε προκηρύξει και από τις αρχές της χρονιάς άλλες 2.500 θέσεις, ώστε να φτάσουν συνολικά σε ένα 5.000 για το χρονικό διάστημα μέχρι τα τέλη του 2020. Και αυτές οι προκηρύξεις θα βοηθούσαν ώστε να καλυφθούν κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία, υποστελεχωμένα τμήματα, τμήματα επιγόντων περιστατικών, τα οποία θα έδιναν τη δυνατότητα μαζί με όλες τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπου να γίνονται και επαρκείς έλεγχοι και να αποδεικνύεται η ασφάλεια της Ελλάδας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού. Κύριε Παπαδόπουλε, γιατί, σας πάω σε άλλο θέμα, μας ακούει ο κύριος Γκουλέκας, θα απαντήσει, βλέπετε σήμερα λίγο το διαδίκτυο είναι αργό, γιατί πάμε λίγο στα εθνικά, γιατί ξέρετε, ο Νίκος Δένδιας είναι στο εξωτερικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο πάει στο Ισραήλ, είναι κομβικά ταξίδια αυτές τις ώρες, μετά και τη συμφωνία με την Ιταλία. Ναι. Και είστε ένας άνθρωπος στο δημόσιο λόγο που χρησιμοποιείτε ήπιο τόνο και ακόμα και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση, αν κάτι δεν σας άρεσε, βγαίνατε μπροστά και λέγατε «Δεν μου αρέσει εμένα αυτό, πρέπει να το αλλάξουμε. Εγώ αλλιώς θέλω μια κυβέρνηση της αριστεράς». Λοιπόν, γιατί πρέπει τώρα να γίνει, για παράδειγμα, να συναντηθούν οι αρχηγοί των κομμάτων? Για ποιο λόγο? Δεν θα δραματικοποιηθεί η κατάσταση και πόσο μάλλον αυτή την περίοδο. Να καλησπερίσω τον Κώστα τον Γκουλέκα. Καλησπέρα, κύριε Γκουλέκα. Καλησπέρα, ζητώ συγγνώμη, πέσαμε θύματα της τεχνολογίας. Δεν πειράζει, είστε εδώ όμως, είστε μαζί μας. Κώστα Γκουλέκα, πρώην υπουργός και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, απαντήστε, κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτό για να πάω στον κύριο Γκουλέκα. Είναι δραματική η κατάσταση. Η απειλή της Τουρκίας ούτως ή άλλως παίρνει χαρακτηριστικά μιας εθνικής πρόκλησης, την οποία οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε ως εθνικό πρόβλημα και όχι μόνο ως κυβερνητικό. Γι' αυτό και η πρόταση συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, ώστε να ακουστούν ενδιαφέρουσες σκέψεις για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα με τις πρωτοβουλίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στον ΟΗΕ, σε ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, είναι σημαντικές. Οφείλει να μας ακούσει. Πάμε στον κύριο Γκουλέκα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, είστε και πρόεδρος αρμόδιας επιτροπής στη Βουλή, κύριε Γκουλέκα, ναι. Δεν έχετε ενημερώσει. Πρόεδρος στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Ναι, δεν έχετε ενημερώσει τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί ξέρω ότι είχε γίνει και μια συνάντηση με τους εκπροσώπους των κομμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών πριν τρεις εβδομάδες. Κύριε Σιαδήμα, θα σας πω ότι η Επιτροπή αυτή, η οποία στα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων που συζητάει κρίσιμα θέματα εκ του αντικειμένου, εκ της φύσεως της. Και με κλειστές θύρες, να το σημειώσουμε και αυτό. Και κλεισμένων των θυρών τις περισσότερες φορές. Σας λέω λοιπόν ότι τα προηγούμενα χρόνια συνεδρίαζε 3, 5, 6 φορές το χρόνο. Εμείς έχουμε συνεδριάσει πάνω από 20 φορές από τότε που συναισθήθη με τη νέα της μορφή.
και υπάρχει συνεχής ενημέρωση πρώτα μέσα από την Επιτροπή. Το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που συγκαλεί ο κύριος Δένδιας έχει συγκληθεί για τέταρτη φορά. Υπάρχει πλήρης ενημέρωση πέρα από την ενημέρωση που παρέχεται από τον Πρωθυπουργό ή από τον Υπουργό των Εξωτερικών κατηδίαν φυσικά στους αρχηγούς των κομμάτων κτλ. Αλλά επειδή άκουσα τον κύριο Παπαδόπουλο και άκουσα λίγο μόνο αυτό το απόσπασμα της συζήτησης mm-hmm. που κάνατε, γιατί προηγουμένως δεν είχα συνδεθεί. Γι' αυτό σας πήγα στα εθνικά για να μπείτε στην κουβέντα και μετά θα πάμε στα κομματικά. Λέω το εξής. Θα έλεγα τον κύριο Παπαδόπουλο ότι η τουρκική προκλητικότητα, πράγματι συμφωνώ μαζί του, ότι βρίσκεται σε έξαρση. Θα έλεγα δηλαδή ότι από το 1974 και μετά, αν εξαιρέσει κανείς την κρίση των ημείων όπου χάσαμε τα τρία παλικάρια μας, είναι η πιο παρατεταμένη περίοδος της κορύφωσης αυτής της προκλητικότητας που εγγίζει τα όρια της επιθετικότητας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, το να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, που και αυτό είναι στο τραπέζι ως πρόταση αλίμονο, αλλά δεν γίνεται κάθε φορά που η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί, εμείς να στέλνουμε το μήνυμα ότι, ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα βαράμε συναγερμό. Βεβαίως παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τα γεγονότα. Βεβαίως ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι και το αποδείξαμε τρεις μήνες πριν στον Εύρο, όταν η Τουρκία πήγε να μας ευνηδιάσει και τελικά ευνηδιάσαμε εμείς την Τουρκία και δεν μπόρεσε η Τουρκία να υλοποιήσει αυτή την ιδιότυπη εισβολή στην οποία χρησιμοποιούσε ως εργαλείο τους δυστυχείς αυτούς ανθρώπους, τους πρόσφυγες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, με νυφαλιότητα και ψυχραιμία παρακολουθούμε τα γεγονότα. Αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί, όλα είναι στο τραπέζι να συζητήσουμε και βεβαίως το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών είναι το κορυφαίο πολιτικό όργανο που θα συγκληθεί όταν υπάρχει απέτηση ή όταν υπάρχει από την άλλη πλευρά και κριθεί και απαραίτητο να γίνει. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, επιτρέψτε μου. Ενημέρωση γίνεται σε όλους τους τομείς, σε ό,τι με αφορά σας ανέφερα τι γίνεται στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών. Τρεις εβδομάδες πριν είχαμε από κοινού ενημέρωση του Υπουργού των Εξωτερικών και του Υπουργού της Εθνικής Άμυνας και μάλιστα έγινε επάνω στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην αίθουσα Καποδίστριας, που ήταν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων εκεί, 50 περίπου βουλευτές από όλα τα κόμματα. Συζητήσαμε για 4,5 ώρες εκτενέστατα τα πάντα. Τώρα πρόκειται να έρθει στην Επιτροπή και να μας ενημερώσει και πάλι ο κύριος Δένδιας για όσα συνέβησαν με την Ιταλία, για τη συμφωνία δηλαδή για τις θαλάσσιες ζώνες. Απλώς ο κύριος Δένδιας σήμερα είναι στο Παρίσι. Του ζητήσαμε να έρθει αυτήν την εβδομάδα. Αύριο και μεθαύριο συνοδεύει το Πρωθυπουργό στο Ισραήλ. Την Πέμπτη πηγαίνει στο Κάιρο, στην Αίγυπτο, γιατί και εκεί βρισκόμαστε σε ένα στάδιο προχωρημένων συζητήσεων για τη ρύθμιση των θαλασσίων ζωνών. Και αμέσως μετά θα έρθει να ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Για όλα αυτά, ναι, παρακαλώ. Όχι, όχι. Είστε γνώστης και φαίνεται και μας κάνετε και περιγραφή. Ακούω και ο κ. Παπαδόπουλος. Πριν εδώ απαντήσω ο κ. Παπαδόπουλος. Όλο αυτό τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, όλη αυτή η κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή που αφενός δείχνει ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια και μπορεί και μιλάει με τις υπόλοιπες χώρες στη γειτονιά μας, έχει να κάνει βέβαια και με το τουρκικο-λιβικό σύμφωνο. Σας ανησυχεί αυτό το σύμφωνο? Παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με τις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των αρμοδίων παραγόντων διεθνοποιήθηκε το θέμα, καταδικάσαν όλες οι χώρες, ανεξαιρέτως αυτό το σύμφωνο εκτός από ελάχιστες, ως ένα ανυπόστατο σύμφωνο το οποίο δεν παράγει αποτελέσματα. Αυτό το έχει πει η αμερικανική πλευρά, το Πεντάγωνο. Αυτό το έχει πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το καταδίκασε. Το είπαν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς σε αυτή την κορύφωση της έντασης πραγματικά να κρατάμε ψηλά το θέμα, αλλά να μην ακολουθήσουμε ούτε στον εκνευρισμό του τον Ερντογάν, ούτε φυσικά, και δεν το κάνει ποτέ η Ελλάδα, έτσι, στο επίπεδο των προκλήσεων. Εμείς από την πλευρά μας ενημερώνουμε, καταγγέλουμε για αυτή τη στάση. Μην ξεχνάτε ότι τρεις μόλις μέρες μετά την ιδιότυπη εκείνη εισβολή που επιχείρησε η Τουρκία στον Εύρο την καθαρά Δευτέρα, με πρόσκληση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ήρθαν οι κορυφαίοι, οι επικεφαλείς των κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμών στον Εύρο, συνοδευόμενοι από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είδαν από κοντά ποιοι προκαλούν. Είδαν δηλαδή τους Τούρκους στρατοχωροφύλακες να πετούν καπνογόνα, να πυροβολούν, να χρησιμοποιούν κινητοποιώντας τους πρόσφυγες σε εκείνη την ιδιότυπη, επαναλαμβάνω, εισβολή. Αυτό λοιπόν η Ελλάδα το κάνει και το κάνει τόσο αποτελεσματικά, ούτως ώστε σήμερα, όπως σας είπα, να μην έχει μείνει σχεδόν καμία χώρα
που δεν καταδίκασε ως άκυρο και ανυπόστατο αυτό το δίκαιο της Λιβύης. Όχι της Λιβύης, επιτρέψτε μου, το δίκαιο με το Σάρατς. Ναι. Γιατί δεν η Λιβύη, είναι τρεις παράγοντες στη Λιβύη. Είναι ο Σάρατς, είναι ο Χαφτάρ και είναι και το κοινοβούλιο. Πάντως, ο Ερντογάν συμφώνησε μόνο με το Σάρατς. Πάντως, κύριε Υπουργέ, θα απαντήσω ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είστε πολύ περιγραφικός, στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Καθημερινή είπε ότι εγώ σήκωνα το τηλέφωνο με τον Ερντογάν και μιλούσαμε όταν χρειάστηκε και όταν είχαμε φτάσει σε σημεία δύσκολα, τουλάχιστον 2-3 φορές, ρίχνοντας καρφί στην ελληνική πλευρά ότι η δικιά σας κυβέρνηση δεν συνομιλεί με τους Τούρκους όταν χρειάζεται. Κύριε Σιαδήμα, θα σας έλεγα ευθύς εξ αρχής ότι τους διάβλους με την Τουρκία πάντοτε πρέπει να τους έχουμε ανοιχτούς, ακόμη και στις πιο κρίσιμες στιγμές, εάν μπορούμε να συνομιλούμε, βεβαίως το κάνουμε. Υπό το κράτος όμως απειλών και επιθετικής διάθεσης, καταλαβαίνετε ότι και η Ελλάδα προσαρμόζει τη δική της στάση, διότι δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση κάποιος να σε απειλεί και από εκεί και πέρα όλο αυτό να οδηγεί σε μια συζήτηση σαν να μην συμβαίνει κάτι. Βεβαίως έχουμε διάβλους ανοιχτούς, βεβαίως γίνονται συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα. Ας πούμε, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Υπουργός, με συγχωρείτε, Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, έχει συναντήσει και μάλιστα όχι μία φορά, κατ' επανάληψη, τον Τούρκο ομολογό, τον κύριο Ακάρα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 ή 3 φορές στο περιθώριο της Συνόδου του Κορυφής του ΝΑΤΟ ή σε άλλες συναντήσεις. Θέλω να πω ότι οι διάβλοι βεβαίως παραμένουν ανοιχτοί. Αλλά από εκεί και πέρα εξηγώ ότι αυτή η κορύφωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας, που προδίδει και τον εκνευρισμό του Ερντογάν, εμείς την παρακολουθούμε, αλλά δεν έχει κανένα λόγο η Ελλάδα να παρασύρεται από τέτοιου είδους συμπεριφορές και τέτοιου είδους εκνευρισμούς, κάθε άλλο. Μάλιστα. Και μην ξεχνάτε και κάτι που θέλω, κλείνοντας, να πω για την προχθεσινή συμφωνία που έγινε με την Ιταλία. Ξέρετε, η συμφωνία αυτή δεν είναι ιστορική σημασίας μόνο γιατί μετά από 40 χρόνια εκκρεμότητας έκλεισε ένα μείζον ζήτημα, όχι μόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Το σημαντικό είναι ότι η Ιταλία και άρα λοιπόν όλα τα υπόλοιπα κράτη ακριβώς ευθυγραμμίζονται με το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο και αναγνωρίζουν ότι όλα τα νησιά έχουν δικαίωμα, έχουν ΑΟΣ δηλαδή και υφαλοκρηπίδα. Ναι. Αυτό που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι δήθεν τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα καταρρύπτεται εν της πράγμαση και πρόσφατα καταρρύφθηκε με αυτή τη συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με την Ιταλία. Και να πούμε βέβαια τώρα, αν αυτό είναι ενισχυτικό, ότι και η Αμερική μέσω του Αμερικανού πρέσβη εδώ είπαν ότι τα ελληνικά, τα ελληνισιά και τα ελληνικά έχουν υφαλοκρηπίδα. Έτσι, να το και το έχουν πει κατ' επανάληψη πάρα πολλοί αξιωματούχοι Αμερικανοί, ότι αλίμονο βεβαίως τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και έως. Αυτές οι έολες αιτιάσεις και ισχυρισμοί της Τουρκίας πέφτουν στο κενό, διότι δεν εφαρμόζονται πουθενά. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, τι λέτε τώρα σε όλο αυτό που λέει ο κύριος Γκουλέκας? Εδώ λέει σας ενημερώνουν. Και δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ενημέρωση, λέω, στο παρελθόν. Στη δικιά σας την κυβέρνηση, 5-6 φορές το χρόνο συνεδριάζει η Επιτροπή και εδώ πέρα έχει συνεδριάσει 20 φορές μέσα 8 μήνες, σε 10 μήνες. Να συμφωνήσουμε πάντως για τη δραματικότητα των εξελίξεων στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί δεν είναι μια τυχαία στιγμή. Έχουν υπάρξει και άλλες τουρκικές προκλήσεις. Αλλά τώρα, ειδικά και μετά τη συμφωνία με τη Λιβύη που έκανε, με και με ηγεσία του Σάρατς η Τουρκία, κάνει επιθετικές κινήσεις που χρειάζονται παρεμβάσεις και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρωτοβουλίες μπορούν να πάρουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι είναι χρήσιμες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να μας ακούσουν σε αυτά που υποδεικνύουμε, γιατί στο κάτω-κάτω ο Αλέξης Τσίπρας έχει την εμπειρία πρωτοβουλειών που πάρθηκαν από τις χώρες του Νότου, ειδικά συζητήσεις με τη Γαλλία, την Ιταλία. Και μπορούμε να έχουμε μια πιο ενεργητική παρέμβαση σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την προκλητικότητα της Τουρκίας. Κύριε Γκιουλέκα, στα πέντε λεπτά που έχουμε τώρα, γιατί στο πρώτο κομμάτι δεν σας είχαμε, πάμε λίγο στην οικονομία. Δυστυχώς. Και δεν πειράζει, εδώ εμάς γι' αυτό θα τρέχουμε τον χρόνο, είστε έμπειρος και όλα συνάδελφος είστε πάνω απ' όλα. Λοιπόν, περπατάτε στους δρόμους Θεσσαλονίκης, να πιάσουμε τη συμπρωτεύουσα. Σήμερα κιόλας άνοιξε και το αεροδρόμιο Μακεδονία, αν δεν κάνω λάθος, μετά ακριβώς από 2,5-3 μήνες είχατε πτήσει. Μαζί με το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος, 1 παρά 22 έγινε η πρώτη πτήση σήμερα. Η πρώτη πτήση. Από πράσινες χώρες, πράσινες εννοώ χώρες που δεν είναι υψηλού κινδύνου. Ακριβώς, αυτές οι 29 χώρες τις πρώτες. Ακριβώς. Περπατάτε στη γειτονιά σας, μιλάτε με τους ψηφοφόρους σας. Είναι ευχαριστημένοι τώρα από τα μέτρα που έχετε πάρει?
τζιράρουν τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης. Γιατί εδώ στην Αθήνα οι πρόεδροι των εμπορικών συλλόγων και των επιμελητηρίων μας λένε ότι βλέπουν 70% πτώση του τζίρου, έτσι. Γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι. Ασφαλώς και όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται σταδιακά. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε συμφωνώ ότι βγήκαμε αυτό που λέτε, από μια... Δεν πάντα στο κουμπί σταδιακά θα γίνει. Η υπόθεση είναι πότε ναι. θα έρθει η κανονικότητα. Βγήκαμε από μια καραντίνα ιδιότυπη. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ ούτε κατά διάνοια περίπτωση κάποιος να σκεφτεί ότι μπορεί να περιοριστεί μια χώρα, εδώ μιλάμε για την παγκόσμια κοινότητα, αλλά εντάξει, περιοριζόμαστε στη συζήτησή μας για την Ελλάδα. Και μετά, από 10, χρόνια, στα και μετά μας. Από 10 χρόνια μνημονιακά, να μην το ξεχνάμε, υπομονή του ναι, κόσμου. Ναι, δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσε κανείς ούτε καν να το διανοηθεί ότι θα μπορούσε να συμβεί, εκτός αν υπήρχαν πολύ έκτακτες περιστάσεις όπως αυτές, δηλαδή η μάχη για την υγεία, η μάχη για τις ζωές μας. Από εκεί και πέρα, με το που τα μέτρα αυτά χαλάρωσαν, σταδιακά κάνουμε τα βήματα. Είναι βέβαιο ότι και ο κόσμος σταδιακά επανέρχεται στην κανονικότητα, είναι φοβισμένος, δηλαδή δεν πάει εύκολα κάποιος σε ένα κατάστημα να καθίσει προηγουμένως εάν δεν πιστεί ότι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, οι αποστάσεις, όλα αυτά, γιατί όλοι μας έχουμε υπόψη μας το τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα και πάνω απ' όλα έχουμε υπόψη μας τι συνέβη σε άλλες χώρες, γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα εμείς καταφέραμε να κατατασσόμαστε στις χώρες που είναι οι πιο ασφαλείς. Γιατί βγήκαμε από αυτή την πρώτη φάση στη μάχη κατά του κορονοϊού με τις λιγότερες δυνατόν απώλειες. Άρα με αυτή την έννοια η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, μπαίνουμε στην κανονικότητα σταδιακά, λαμβάνονται μέτρα. Εγώ βεβαίως διαφωνώ με αυτό το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ είπε από την πρώτη στιγμή να προχωρήσουμε και να δώσουμε όλα τα χρήματα τώρα, γιατί δεν ξέρει κανένας πόσο θα κρατήσει αυτή η κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι 8 ηγέτες των χωρών μελών του Νότου, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, με την κοινή επιστολή τους ζήτησαν και τελικά κατευθύνεται προς τα εκεί, από ό,τι φαίνεται από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε ένα γενναίο πακέτο επιδοτήσεων, όχι δανεισμού, επιδοτήσεων, δηλαδή να δώσουν χρήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλήττονται. Και η πρόταση τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι μια πρόταση γενναία. Μιλάμε για 22,5 δισεκατομμύρια μόνον επιδοτήσεις, συν 9,5 δανεισμό, δηλαδή περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι 1,5 ΕΣΠΑ, το οποίο δεν υπήρχε. Είμαστε σε μια κατεύθυνση λοιπόν που η Ευρώπη πρέπει ή να επιταχύνει το βηματισμό της και να έρθει στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει προς τα εκεί με την πρόσφατη απόφασή της και θα δούμε τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής στην επικείμενη. Ή από την άλλη, δυστυχώς, θα βλέπαμε μια Ευρώπη η οποία θα έμενε πάλι ουραγός των εξελίξεων. Ευτυχώς, βλέπουμε ότι οι πιέσεις που γίνονται από τους Ευρωπαίους ηγέτες, κυρίως επαναλαμβάνω των χωρών του Νότου, που πλήττονται ιδιαίτερα, η Ελλάδα από τη δική της πλευρά, αλλά η Γαλλία, η Ισπανία που έχουν τεράστια προβλήματα σε σχέση με την Ελλάδα, με τον κορονοϊό, γιατί είχαν εκατόμβες θυμάτων δυστυχώς αυτές οι χώρες. Όλοι αυτοί πιέζουν στο να υπάρξει μια πολύ γενναία οικονομική πολιτική για να μπορέσει να ανακουφιστεί κάπως ο Ευρωπαίος πολίτης. Μάλιστα. Θεωρώ ότι με τη συμφωνία σχεδόν που διαφάνηκε ότι υπάρχει ανάμεσα στη Μέρκελ και το Μακρόν, πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερες αντιρρήσεις και η ταπεινή μου εκτίμηση είναι ότι θα οδηγηθούμε σε μια γενναία απόφαση. Δεν ξέρω πόσο θα είναι το ύψος των επιδοτήσεων, αλλά πάντως επαναλαμβάνω, εάν τελικά αυτά τα 32 δις ή τα 22,5 δις επιδοτήσεις αποφασιστούν περίπου σε αυτό το ύψος, θα είναι ένα πολύ γενναίο πακέτο για την Ελλάδα πάντοτε. Το οποίο όμως θα έρθει σε ένα χρόνο, έτσι. Δεν διαφωνεί κανένας ότι είναι μεγάλο το πακέτο. Το οποίο θα έρθει σταδιακά στον πρώτο χρόνο, στο δεύτερο, ενδεχομένως και στον τρίτο, αλλά και πάλι σας λέω, κύριε Σιαδήμα, εάν κανείς υπολογίσει, παίρνουμε σαν βάση αυτό, περιμένουμε να πάρουμε την απόφαση, επαναλαμβάνω, οι Ευρωπαίοι ηγέτες να πάρουν την απόφαση, αλλά αν το πάρουμε αυτό σαν βάση, θα μιλάμε, αν τελικά ληφθεί η απόφαση, περίπου κάθε χρόνο, για 10 δισεκατομμύρια, τα οποία θα πέσουν και θα είναι ζεστό χρήμα που έχει ανάγκη στην Ελλάδα να πέσει αυτό το χρήμα στην αγορά, να ενισχυθούν οι οικονομικά ασθενέστεροι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μαζί με όλα τα μέτρα λοιπόν, που ούτως ή άλλως λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση. 30 δεύτερα, κύριε Παπαδόπουλε, για να κλείσουμε. Όλα αυτά χρειάζονται ένα αποτελεσματικό σχέδιο, ώστε η ύφεση στην Ελλάδα να μην πάρει εφιαλτικές διαστάσεις, να μην έχουμε τραγική ανεργία, να μην έχουμε κλείσιμο πολλών μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων. Και αυτό απαιτεί να αξιοποιηθούν οι σκέψεις που κάνουν
όλες οι πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό το σχεδιασμό. Γι' αυτό επιμένουμε στην ανάγκη χάραξης ενός εθνικού σχεδίου, το οποίο να αξιοποιεί και το μαξιλάρι των 37 δις, από τα οποία τα 14,5 θα μπορούσαν να είναι άμεσα εκταμιεύσιμα, και από την άλλη πλευρά τα κοινοτικά προγράμματα να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Κύριε, να σας ευχαριστήσω. Αν και είχαμε μερικά εμπόδια, έγινε καλή συζήτηση και ειδικά και για τα εθνικά θέματα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Γκιουλέκα, Νέα Δημοκρατία, Σάκη Παπαδόπουλο, ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Σε ένα δύο λεπτά θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με τα ενοίκια. Πόσοι ιδιοκτήτες θα δηλώσουν και πού θα δηλώσουν την έκπτωση που πήραν ουσιαστικά με απόφαση του κράτους το προηγούμενο διάστημα, για ποιες επιχειρήσεις ισχύει ακόμα και για πόσο αυτή η έκπτωση 40%, ποιοι κερδίζουν, τι χάνουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες, σε ένα δύο λεπτά εδώ επί του πιεστηρίου.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ από το πιστηρίο. Πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Είτε είναι ιδιοκτήτης, είτε είναι νοικιαστής στην εποχή του κορονοϊού ή καλύτερα στην μετά εποχή κορονοϊού. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Στράτο Παραδιά. Είναι ο πρόεδρος Πομιδά. Καλησπέρα, κύριε Παραδιά. Καλησπέρα σας. Και δίπλα ακριβώς είναι ο Βαγγέλης Αμπελιώτης, φίλος και φοροτεχνικός. Καλησπέρα, κύριε Αμπελιώτη. Καλησπέρα, Στράτο. Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάει τώρα η συζήτηση και τι εννοώ. Δεν λέω για εσάς τους δύο. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, ήδη από το διάλειμμα και πριν που σας έχω προναγγείλει, έχει βομβαρδιστεί το τηλεφωνικό κέντρο. Να δούμε τι γίνεται. Κύριε Παραδιά, αν μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Αμπελιώτη να μας πει ποια είναι η διαδικασία πριν έρθω σε εσάς, γιατί πρέπει να ενημερωθούν αυτοί που εκπροσωπείτε. Θα μας πείτε κι εσείς, αλλά να μιλήσουμε λίγο λογιστικά. Κύριε Αμπελιώτη, ποια είναι η διαδικασία, πώς θα δηλώσει κάποιος τη μείωση του 40% για να πάρει τη μείωση μετά από το κράτος, είτε αφορά τον φόρο, είτε ένφε ή οτιδήποτε άλλο, και να δούμε αν το έχουμε καταφέρει αυτό που ζητάει ο κύριος Παραδιάς εδώ και καιρό για τους ιδιοκτήτες. Εφαρμογή που άνοιξε σήμερα. Μάλιστα. Θα πρέπει οι εκμισθωτές να υποβάλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά και να αποδεχθούν. Αυτή η ισχύ, η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή μέχρι 22 του μηνός και από 22 έως 26 του μηνός οι μισθωτές να αποδεχθούν το αίτημα αυτό. Πρέπει όμως. Άρα, με συγχωρείτε, ως 26 να δηλωθεί και ως 26 να αποδεχθεί. Ως 22 να δηλωθεί και ως 26 να πήγε αποδοχής από το μισθωτή. Μάλιστα. Πρέπει όμως όλοι όσοι έχουν κάνει λύση μισθωτηρίων και δεν το έχουν υποβάλει, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και πρέπει να το υποβάλουν υποχρεωτικά. Επίσης, τα μισθωτήρια που ήταν χειρόγραφα, δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις ΔΟΗ πριν το 2014. Πρέπει και αυτά να υποβληθούν, διότι θέλει η ΑΔΕ να δει όσους έχουν κάνει τις μισθώσεις αυτές, σε όσα υπάρχουν μισθωτήρια, να ξέρει τον εκμισθωτή και τον μισθωτή, θα δηλώσουν το ενίκιο το οποίο αναγράφεται στο μισθωτήριο και το ενίκιο το οποίο πληρώνουν μετά την μείωση του 40%. Εκεί λοιπόν εδώ πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα οι ιδιοκτήτες και θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να δώσει μια ανάσα σε αυτούς, σε κάθε περίπτωση σημαντική ανάσα από τώρα, μέσω της μείωσης του έμφυα, μέσω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, αλλά και προτείνω και στον κύριο Παραδιά να αιτηθεί ότι η πιο επιβαρυντική κλίμακα φορολογίας είναι το εισόδημα εξ ακινήτων. Φτάνει σε ποσοστά του 45%, δεν έχει τύχη μείωσης όπως μειώθηκε η κλίμακα των φυσικών προσώπων, ελευθέρων επαγγελματιών και συνταξιούχων. Φορολογείται μέχρι τις 12.000 με 15%, μετά έχει το 35%, πάει στο 45%, επιβαρύνεται με εισφορά αλληλεγγύης, τα ακίνητα αυτά με έμφυα. Άλλα 10% αλληλεγγύη. Μέχρι 10% βεβαίως. 55%. Και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι αντικίνητρο για την επένδυση στα ακίνητα. Είναι γύρω σύστημα πάρτα όλα. Είναι σύστημα πάρτα όλα. Εκατοντάδες επαγγελματίες. Λοιπόν, του δώσες πάσα. Μισό λεπτό, Βαγγέλη. Βαγγέλη, μισό λεπτό. Πώς το πάτε το σύστημα, κύριε Παραδιά? Είναι σύστημα πάρτα όλα. Μάλιστα. Μέχρι 55% ο φόρος εισοδήματος. Συν τον έμφυα και τις ζημιές και τις χασούρες, δεν μένει τίποτα. Δηλαδή, φοροεισπράκτορας άμυστος και θα λέγαμε ένας, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης μεταβλήθηκε σε έναν κοινωνικό και δημοσιονομικό καρπαζοεισπράκτορα, κυριολεκτικά δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα σχέδιο. Από την άλλη μεριά όμως, θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να φροντίσει και τους μισθωτές. Και καλά κάνει και τους φροντίζει, αλλά όχι όμως τις πλάτες των ιδιοκτητών πάντα. Μισό λεπτό, Βαγγέλη, μισό λεπτό για να καταλάβω. Κύριε Παραδιά. Ο Σκιαδί μας έχει ένα ακίνητο και το νοικιάζει σε κάποιον νοικιαστή. Τι θα κερδίσει τώρα από το γεγονός ότι δηλώνει στην πλατφόρμα την έκπτωση 40%? Θα κερδίσει από αυτό το 40% που έχασε, θα κερδίσει το 30% πίσω. Δηλαδή ένα 12% στο επάνω στο συνολικό ενίκιο, εφόσον το δηλώσει στην πλατφόρμα και η δήλωσή του είναι ακριβής. Άρα, εδώ δηλαδή, πρέπει να πούμε πριν από όλα. Δηλαδή παίρνει 30, δίνει 40, χάνει 10% δηλαδή. Όχι, χάνει 40, παίρνει 12, χάνει 28%. Και τότε 28%. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει αποκατάσταση. Τι κάνει οι ιδιοκτήτες? Οι ιδιοκτήτες δηλαδή έχουν το ρόλο του τροχονόμου, δηλαδή με εντολή του κράτους. Ασφαλώς. Και πολύ χειρότερα, πολύ επικοινωνία εκφράσεις. Κοιτάξτε τώρα. Αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε και θα τελειώσει στις 22 του μηνός και μακάρι να προλάβουν όλος ο κόσμος, δεν έγινε μόνη της. Χρειάστηκε ένας πάρα πολύ σκληρός αγώνας δικός μας. Αυτό πρέπει ο κόσμος να ξέρει το εξής.
Η μείωση γενικείων των επιχειρήσεων είναι 4 μήνες για όσες επιχειρήσεις έκλεισε το κράτος από το Μάρτιο, πάνω από τον Ιούνιο, και 2 μήνες για τους πληττόμενους επαγγελματίες, δηλαδή μόνο Απρίλιο και Μάιο. Μάλιστα. Για τους εργαζόμενους και για τους φοιτητές, η μείωση είναι 1 έως 4 μήνες όσο διήρκεσε η αναστολή εργασίας του καθενός. Όχι όσο θέλει ο καθένας ή όσο είπε ψέματα στον ιδιοκτήτη, αλλά όσο διήρκεσε πράγματι η αναστολή εργασίας. Όσο διήρκεσε η αναστολή, πολύ σωστά. Όσο διήρκεσε. Όσο διήρκεσε. Του καθένα μεμονωμένα. Για πείτε, κύριε Παραδείγμα. Τώρα. Στις δηλώσεις μειώσεις του ενοικίου υπάρχουν 2 δεν. Το πρώτο είναι δεν χρειάζεται να καταχωρήσουν οι ιδιοκτήτες τα στοιχεία της εργάνης. Και το δεύτερο είναι ότι αν ο ενοικιαστής δεν διαφωνεί, δηλαδή συμφωνεί, δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Είναι αυτόματη η αποδοχή, ερώτηση, εάν δεν δηλώσει τίποτα. Ερώτηση. Έτσι. Αν ο Παραδιάς έκανε 40% σε κάποιον ο οποίος δεν δικαιούταν το δίμηνο, το τρίμηνο, το κρίσιμο, το δηλώνει στην πλατφόρμα. Είναι ψευδής δήλωση. Αν το δηλώσει από δική του πρωτοβουλία. Άλλο βέβαια είναι ότι εμείς πολιτικά έχουμε την πρόθεση, εφόσον συμφωνήσουν σε αυτό και οι επαγγελματίες, να ζητήσουμε από την κυβέρνηση όποιος συνεχίσει αυτή την ίδια μίσθωση, η μείωση, συγγνώμη, οικειοθελώς μέχρι το τέλος του χρόνου, να έχει την ίδια φορολογική ελάφρυνση. Θέλω να δω εάν αυτό το πράγμα θα μπορέσουμε να το συμφωνήσουμε και να το ζητήσουμε μαζί από την κυβέρνηση. Θα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα έσωζε επιχειρήσεις. Πάντως, εγώ δεν είμαι στην κυβέρνηση ούτε εκπρόσωπο την κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί να βάλει τους ιδιοκτήτες απέναντι. Βαγγέλη, τι λες? Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Παραδιά. Ναι. Με όλο το σεβασμό, θα ήθελα να σε ρωτήσω, αγαπητέ φίλε Στράτο, το εξής. Εσείς, ως εκπρόσωπος των ιδιοκτητών, τι πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουν σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, τι ποσοστό θα πρέπει να επιβαρυνθούν, αν πρέπει να επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες? Αυτή τη στιγμή έχουν απώλεια 28%. Πόσο μπορεί να είναι η απώλεια? Γιατί θα σας εξηγήσω. Το κύριο πρόβλημά μας, κύριε Αμπελιώτη, δεν είναι το 40% αυτού του διμήνου ή τετραμήνου. Το πρόβλημά μας είναι τι θα ακολουθήσει μετά. Όλη αυτό, αυτή η ιστορία, όλη αυτή η επιδρομή που έγινε, θα πάρει μια πάρα πολύ μακριά ουρά. Γι' αυτό σας έκανα την ερώτηση, διότι έτσι, το μέλλον είναι αβέβαιο και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν θα ξυπνήσουν οι μνήμες του «δεν πληρώνω», έτσι, θα ξυπνήσουν οι μνήμες του «δεν πληρώνω», ο καθένας θα λέει ότι θέλει, θα κάνει ό,τι θέλει. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις το 60% δεν έχει καταβληθεί. Δεν συνδέθηκε η χορήγηση του 40% με την αποπληρωμή, την έγκαιρη σε κάποιο διάστημα μέσα σε πληρωμή το 60%. Με αποτέλεσμα ο καθένας να κάνει στην πραγματικότητα ό,τι γουστάρει. Κύριε Παραδιά, αν έχουμε πρόβλημα στην οικονομία από το Σεπτέμβριο και μετά, διότι πολύ σωστά ξέρετε κι εσείς ότι έχουν συσσωρευτεί όλες οι υποχρεώσεις είτε φυσικών προσώπων είτε επιδευματιών επιχειρήσεων από το Σεπτέμβριο και μετά. Συν του γεγονότος ότι το δεύτερο εξάμεινο είναι από τη φύση του επιβαρυντικότερο από το πρώτο, τότε αν η οικονομία δεν ανασάνει άμεσα, τότε θα δούμε ότι θα υπάρξει στάση πληρωμών και προς το δημόσιο. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Το λέω γιατί κάποιοι πρέπει να ανησυχούν και πρέπει να δραστηριοποιηθούν εμπρός στο βαρός. Να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα βοηθήσουμε την κατάσταση. Σε αυτά που είπατε, υπάρχονται και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα έχουν να αντιμετωπίσουν και το φόρο εισοδήματος στον περσινό και τον έμφυα. Στρατό, να πούμε και κάτι άλλο. Το έμφυα δεν παίζει. Να πούμε κάτι άλλο όμως τώρα. Και θα μου πεις. Βεβαίως. Δεν πρέπει να πάμε σε αυτή τη λύση, αλλά αυτό το 60-40 τουλάχιστον δεν έκανε κάποιο μεγάλη πλειοψηφία να πληρώσει έστω και το 60 γιατί δεν θα πλήρωναν τίποτα. Άλλου του έκανε και άλλου δεν του έκανε. Ναι, εγώ λέγα κάποιοι. Τώρα μην κρυβόμαστε. Εμείς δεν είχαμε. Κάποιοι δεν θα πληρώναν τίποτα. Δεν θα πληρώναν τίποτα κάποιοι. Και σου λέει πηγαίναμε στα δικαστήρια. Εμείς δεν είχαμε αντίρρηση για την παρέμβαση του κράτους στο θέμα αυτό. Είχαμε αντίρρηση για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Χωρίς να σας ρωτήσει. Ακριβώς. Θα θυμάστε, όχι, αυτό έπρεπε να χρηματοδοτηθεί με τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτήθηκαν όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από την τσέπη των ιδιοκτών. Συγκεκριμένο το πρόβλημα. Βαγγέλη, επειδή εσύ έχεις πολλούς επιχειρηματίες και επιχειρήσεις που εκπροσωπείς υπό την έννοια να τους κάνεις τα λογιστικά, αυτοί τι σου λένε για τα ενίκια, εκτός των άλλων? Κοίταξε, σε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και στην εστίαση, το κόστος του ενοικίου είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, εάν η κατάσταση δεν πάει καλά, δηλαδή αν ο τζίρος των επιχειρήσεων πέφτει σημαντικά, τότε πολύ δύσκολα θα ανταποκριθούν, όχι στο 100%,
ούτε καν στο 60% όσο και αν διαρκέσει αυτό. Ξέρετε ότι μια οικογενειακή επιχείρηση που δουλεύει και έχει ενοικιάσει ένα χώρο δεν έχει μεγάλη μισθοδοσία. Άντε να έχει ένα άτομο, δύο το πολύ μισθοδοσία. Το ενίκιο είναι ένας βασικός παράγων του συνολικού κόστους, του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Άρα λοιπόν εδώ αν δεν έχεις τζίρο ή όλο το διάστημα αυτό που ήταν κλειστό, μην νομίζετε ότι με τα 800 ευρώ σώθηκε η επιχείρηση που πήρε ως επιδότηση. Άρα το ζητούμενο είναι, και το επαναλαμβάνω, να δοθεί η επιδότηση στις επιχειρήσεις αυτές για τις δαπάνες αυτές με σωστά ορθολογικά κριτήρια. Και ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να εξαιρεθεί είναι η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Όχι να παίρνει ο κάθε μπαταξής, όχι. Αυτός ο οποίος έχει κάνει ρύθμιση του χρέους του, είτε σε 12, 24, 100, 120 δόσεις, εφόσον είναι ενήμερος, να μην του ζητάνε να πληρώσει όλο το ποσό της ρύθμισης για να πάρει το δάνειο. Να είναι ενήμερος και όταν καταστεί ληξιπρόθεσμη έστω και μία δόση, να καταπίπτει ή το δάνειο ή η επιδότηση αυτή. Θα πρέπει να δοθούν χρήματα στις επιχειρήσεις, να μπορέσουν αυτό το διάστημα να ανταπεξέλθουν, αλλά και ελπίζουμε μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να μην έχουμε πάλι την πανδημία προπυλών, διότι τότε θα είναι καταστραφικό. Όμως, εάν οι επιχειρήσεις δεχθούν ένα σημαντικό ποσό επιδότησης, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δαπάνες και θα διατηρηθούν και θα δώσουν φόρους, θα πληρώσουν και τα ενίκια τους, θα δώσουν και ΦΠΑ, που είναι και το ζητούμενο. Πώς θα μπορέσουν να καλύψουν τις αναστολές που έχουν τύχει από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, αν δεν λειτουργούν. Ερώτηση. Ολοκλήρωσε. Ναι, άρα λοιπόν πρέπει να δούμε μπροστά και νέα μέτρα μέσω των επιδοτήσεων, όχι μόνο δανεισμός. Επιδότηση είναι το ζητούμενο. Που πρέπει να πάρει μια μικρή επιχείρηση, έστω και 5.000 ευρώ, είναι ένα σημαντικό ποσό, αν είναι με τη μορφή επιδότησης, για να μπορέσει να στηριχθεί και να καλύψει τις δαπάνες αυτές. Ερώτηση, κύριε Παραδιά. Δεν θέλω να σου πω. Ναι. Θα σου πω εδώ στα μηνύματα τώρα και δεν είναι τα ίδια. Μας πνίγουν τα μηνύματα, μας πνίγουν. Λοιπόν, ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί. Θα σου πω ένα ερώτημα. Δεν θα πω στα μηνύματα στην ουσία. Είναι ουσιαστικό όμως. Ωραία. Αυτή την περίοδο, επειδή είστε ιδιοκτήτης και τους εκπροσωπείτε, πέρα από το 60-40, καταλαβαίνουμε όλοι οι τελευταίες τι σημαίνει το 60-40, μην το αναλύουμε πάλι. Δεν θα πω εδώ τι γράφει ο κόσμος, αλλά είναι ουσιαστικά πάνω κάτω αυτό που θα σας ρωτήσω με άλλο τρόπο. Σε αυτή την περίοδο δεν πρέπει να μειωθούν τα ενίκια. Δηλαδή, αν κάποιο. Τα ενίκια. Όχι κάποιο ο οποίο το έχει δημισθωμένο, αλλά από εκεί καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η αγορά δεν πέφτουν τα ενίκια αυτή την περίοδο. Τι γίνεται, τι ανεβαίνει. Η αγορά προσδιορίζεται από την προσφορά και από τη ζήτηση. Ωραία, και από τη δυναμικότητα τη κάθε επιχείρηση. Οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές δηλαδή θα τα βρουν μεταξύ του σε κάθε περίπτωση. Ναι. Όπως ενδιαφέρονται για τη διατήρηση των επιχειρήσεων του οι ενοικιαστές, το ίδιο ενδιαφέρονται και οι ιδιοκτήτες για τη διατήρηση των ενοικιαστών του. Πείτε το, όχι να το πείτε, γιατί εδώ πέρα μισό το παγγέλιο, μισό το παγγέλιο. Δεν το έχω κρύψει ποτέ, αφήστε το παγγέλιο. Όχι, εδώ ξέρετε τι γίνεται. Αν έρθει ο Σκιαδήμας δηλαδή και νοικιάζει τον Παραδία και του λέει δώσουμε και 200 ευρώ παραπάνω, ενώ έχει φάει μείωση μισθού, πώς θα τα βρουν. Έχω απαντήσει και γίνομαι μονότονος. Να το ξαναπείτε, καλά. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω εγώ και έχει σημασία είναι το εξής. Πολλές από τις απορίες του κόσμου, οι οποίες μας πνίγουν κυριολεκτικά, είναι στην ιστοσελίδα μας πομιδά.gr. Όμως εμείς, ακόμη περισσότερο, την ερχόμενη Πέμπτη στις 5 το απόγευμα θα κάνουμε ένα διαδικτυακό σεμινάριο εφόλης της ύλης για όλα αυτά τα θέματα, για την πλατφόρμα αυτή, για τα παλιά τα μισθωτήρια, για την πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, για την οποία έχουμε ζητήσει παράταση και όλα τα τραχούντα θέματα. Και όποιος ενδιαφέρεται να μπει στην ιστοσελίδα μας να μάθει πού και πώς και τι μπορεί να το παρακολουθήσει. Βαγγέλη, τα ενίκια. Να πω κάτι τελευταίο. Όχι, να πει πολλά τελευταία. Δεν κλείνω. Για πες το. Λοιπόν, αυτή η μείωση του 40% ναι, δεν δίνει τη δυνατότητα ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό. Έρχεσαι στα λόγια. Για παράδειγμα, εγώ αν είμαι ο μισθωτής και ο εκμισθωτής, ο κ. Παραδιάς, εάν δεν υπήρχε αυτό το 60-40, μπορούσα να του ζητούσα ένα 20% μείωση και ίσως βρίσκαμε την τομή αυτή και την ισορροπία. Τώρα έρχεται ο μισθωτής και λέει όχι, το κράτος με βοηθάει και μου ανοίγει το δρόμο να τύχω 40%. Εκεί θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, εκεί υπάρχει θέμα πράγματι. Άρα λοιπόν η μορφή της επιδότησης θα μπορούσε να ισορροπήσει τα πράγματα
να έρθει μια ισορροπία που θα την καθοδηγήσει προσφορά και ζήτηση και να μειωθεί το πρόβλημα. Να υπάρχει και ένα κίνητρο για τους ιδιοκτήτες. Να υπάρχει και ένα κίνητρο για τους ιδιοκτήτες για οτιδήποτε θέλουν να κάνουν. Η μείωση του ΕΦΙΑ, η μείωση, η αλλαγή στην κλίμακα της φορολογίας τους, ο συμψηφισμός αυτής της μείωσης που θα γίνει άμεσα μέσα στο 2020, είναι κίνητρα. Κυρία Μπελιώτη, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Όμως τώρα, επειδή όπως είπατε αυτό το 60-40 δεν δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την προσφορά και τη ζήτηση. Μπορεί, λέτε, τώρα, όχι κάποιος ο οποίος θέλει να νοικιάσει σπίτι. Εγώ πιστεύω ότι κάθε παρέμβαση του κράτους στα θέματα αυτά δεν ισορροπεί τα πράγματα. Η αγορά ξέρει να παίρνει και να βάζει τη χρυσή τομή και το σημείο εκείνο ισορροπίας. Έτσι είναι, έτσι είναι βάση το τι υπάρχει στην αγορά. Όταν εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτή την ισορροπία, αλλάζει η ροή των πραγμάτων. Να προσθέσω σε αυτό που λέτε, ότι αυτά όλα που συζητάτε για την αλλαγή της ισορροπίας μπορεί να έχουν σχέση και ισχύει για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Τις μισθώσεις των κατοικιών δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Εμείς ξεχνάτε ότι η ζήτηση για κατοικίες λίγο πριν από τον κορονοϊό ήταν τεράστια, ήταν ασύλληπτη αυτή τη στιγμή. Έτσι. Εκεί λοιπόν που θα χρειαστεί βοήθεια ενδεχομένως και κάποιες παρεμβάσεις, είναι μόνο για τα επαγγελματικά. Όμως άλλαξε όλα τα πράγματα. Ναι, ακόμα και όλα, Στρατό, τα σάρωσε όλα. Και είπε κάτι ο Αμπελιώτης πριν, που δεν πρέπει να το προσπερνάμε ούτε εμείς, ούτε στην καθημερινότητά μας και κανένας. Και άμα το φθινόπωρο ξαναέρθει πάλι ο κορονοϊός, σου λέει η κυβέρνηση ότι θα έχουμε lockdown. Και άμα δεν το έχει, άμα έξω την κυκλοφορία άνθρωπος, πώς θα δουλέψει τα μαγαζιά, πώς θα πληρωθεί ο εργαζόμενος, πώς θα πληρώσει το ενίκιο, πώς θα πληρώσει τη ΔΕΗ, πώς θα πληρώσει τα κοινόξιδα, πώς θα πάει στο σούπερ μάρκετ. Θα μπούμε πάλι σε μια τέτοια λύση. Σωστά. Τα ίδια ερωτηματικά έχει και ο ιδιοκτήτης όμως. Πώς θα τα πληρώσει όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν. Μας αφορά όλους. Είναι ένα τρίγωνο εδώ πέρα. Χάσαμε τον κύριο Παναγία. Αστείευεται ο ΕΦΙΑ. Ο ΕΦΙΑ. Έτσι. Ο ΕΦΙΑ σε εξευτελίζει κυριολεκτικά. Ο ΕΦΙΑ σου δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς, σου κατάσχει την περιουσία, τα πάντα. Σε διαλύει κυριολεκτικά. Στρατό, μια και είπες για ένφια, μεσό Ευαγγέλη. Ναι, ναι. Επειδή ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Παρασκευή και νέες δόσεις, μας το κάνεις λίγο πιο λιανά να καταλάβουν οι ιδιοκτήτες τι μελιγενέστε. Ναι. Μας ακούει ο κύριος Παραδιάς, δεν μας ακούει, θα προσπαθήσουμε πάλι. Εγώ σας ακούω, κανονικά. Ναι, σας ακούω. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή νέες δόσεις, περαιτέρω δόσεις και άλλες δόσεις για τον ένφια εκτός των άλλων. Τι σημαίνει αυτό για τον ιδιοκτήτη? Η ερώτηση είναι για μένα. Ναι, κύριε Παραδιά, για εσάς. Α, κοιτάξτε κάτι. Είναι παρηγοριά στον άρρωστο με να βγει ψυχή του σε έναν βαθμό. Δηλαδή, αυτό που μετράει τον ιδιοκτήτη δεν είναι τόσο ο χρόνος που θα πληρώσει, όσο το πόσα θα πληρώσει συνολικά. Αν θα έχει έκπτωση, αν θα έχει χερκά. Εμείς θα βρίσκαμε πολύ πιο λογικό στον ένφια, ο οποίος είναι ένας εντελώς άφιλος και αγέλαστος φόρος, να υπάρχει μια έκπτωση, ένα 5% ενδεχομένως και κάτι παραπάνω, σε όποιον μπορέσει να πληρώσει. Να βρει τρόπο να πληρώσει από την πρώτη δόση. Μάλιστα. Βλέπετε ότι για τον ένφια δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Γιατί η καταπιεστικότητα του ένφια στην πληρωμή είναι τόσο απόλυτη, είναι ένας τέτοιος οδοστρωτήρας κοινωνικός ο ένφια, που κανείς δεν διανοείται να αρχίσει να κάνει αστεία μαζί του. Κύριε Άρα λοιπόν, τι σου λέει, ότι αυτό τον πληρώσει, γιατί δεν του κάνουμε έκπτωση? Είναι ο πλέον ληστρικός φόρος, διότι πρέπει να δούμε ότι το 2010 η επιβάρηση στα ακίνητα ήταν 450 εκατομμύρια ευρώ, όταν τα εισοδήματα του κόσμου ήταν πολύ υψηλότερα, υπήρχαν αφορολόγητα πολύ μεγαλύτερα, και σήμερα είναι 2.400 περίπου, όμως είχε φτάσει στο πικ το 2017 3.300. Φανταστείτε λοιπόν, και έχει μειωθεί πέρσι με τη μείωση του ένφια και πιστεύω ότι θα ακολουθήσει και φέτος μια μείωση. Είναι αντικίνητρο σε κάποιον να επενδύσει στα ακίνητα. Χάνει το κράτος. Ήδη κατατέθηκε η τροπολογία για να πάει ο ένφια ακριβώς όπως ήταν και πέρσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Στράτο Παραδιά, να σε ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, είπαμε, πομιδά.gr είναι εκεί, υπάρχουν πληροφορίες, και την Πέμπτη το απόγευμα 5 ώρα έχουμε το διαδικτυακό σεμινάριο της Πομιδά. Θα τα ξαναπούμε τώρα, ειδικά στις 22 και 26, για να δούμε τι αριθμίες υπάρχουν, γιατί και τώρα και εσείς θα εντοπίσετε λάθη και θα ενημερώσετε τον κόσμο σας. Στράτο, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Βαγγέλη, σε αξιοποιώ λίγο ακόμα, Βαγγέλη Αμπελιώτη. Πάμε λίγο σε αυτή την πλατφόρμα που μας είπε στην αρχή της συζήτησης, 22 Ιουνίου και 26 επιβεβαίωση. Αν έχουν γίνει λάθη, το σύστημα δέχεται διόρθωση μετά? Θα δοθεί παράταση? Τι λένε οι πληροφορίες σου? Για παράταση δεν μπορώ να ξέρω αυτό. Ο κύριος Πιτσιλής
είναι ο αρμόδιος και θα το δηλώσει. Πάντως, ο χρόνος είναι μικρός. Ειδικός, μου φαίνεται πολύ σύντομο αυτό το διάστημα. Είναι σύντομο, γιατί πρέπει να πούμε και σήμερα ήταν δύσκολη η εφαρμογή. Λειτουργήσε, αλλά ήταν δύσκολη. Ελπίζω τις επόμενες μέρες, ίσως μπήκαν πάρα πολύ. Ελπίζω τις επόμενες μέρες. Το Σαββατοκύριακο το μάθε και έτρεχε. Ναι. Τώρα το διάστημα είναι πολύ μικρό μέχρι τις 22, μετά 22-26 αυτοί που θα έχουν υποχρέωση θα μπουν, αλλά το ζητούμενο είναι να μπουν οι εκμισθωτές τώρα μέχρι τις 22 του μηνός, ούτως ώστε να λειτουργήσει και εφαρμογή, να διορθωθούν τα λάθη που έχουν γίνει, να γίνουν οι λύσεις, να γίνουν οι λύσεις που δεν έχουν γίνει. Και επίσης να δηλώσουν ηλεκτρονικά πρώτου 2014 τα μισθωτήρια τα οποία κατατίθενται στις ΔΟΗ σε χειρόγραφο. Όταν λες λύσεις, για αυτό το δίμηνο, τρίμηνο που υπήρχε η έκπτωση, λύνεται το συμβόλαιο και ξαναυπογράφεται? Όχι, όχι. Α. Μιλάω ότι υπήρχε, δεν ήταν υποχρέωση, αλλά με την λήξη του μισθωτηρίου υπήρχε μια συμφωνία λύσης του μισθωτηρίου αυτού και τώρα έχει γίνει υποχρεωτική να περάσει ηλεκτρονικά. Οι περισσότεροι δεν την υπέβαλαν τη λύση. Άρα λοιπόν η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της λύσης του μισθωτηρίου για να φαίνεται μέχρι πότε ήταν η ισχύ του μισθωτηρίου. Μάλιστα. Και αν ακολούθησε άλλο μετέπειτα. Άρα λοιπόν πρέπει να ολοκληρωθεί η εφαρμογή, να γνωρίζει η ΑΔΕ ακριβώς ποια μισθωτήρια είναι σε ισχύ, τι ποσό είναι το μίσθωμα και τι ποσό είναι η έκπτωση, ούτως ώστε να δει πώς θα αντιμετωπίσει τα θέματα της μείωσης, της επιβάλλησης στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Καλά κάνεις και τα λες όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα. Τελευταία ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσουμε. Το λέγαμε πριν και με το Στράτο Παραδιά. Και έχει δίκιο που υπερασπίζεται και τον εαυτό του και τους ιδιοκτήτες υπό την έννοια ότι πρέπει και οι δύο πλευρές να είναι ικανοποιημένες. Γίνεται όμως στη σημερινή περίοδο να ζητάνε αυξήσεις ενοικίων? Όχι. Είναι απαγορευτικό αυτό. Όποιος το κάνει αυτό δεν έχει συνέστηση της κατάστασης. Εκεί είναι λάθος. Δεν έχει λογική αυτό. Είναι δυνατόν να πάει να ζητάς, είτε είναι μια κατοικία είτε είναι μια επαγγελματική στέγη εν μέσω αυτής της κρίσης αύξησης του μισθωτηρίου? Εδώ πρέπει όλοι να λογικευτούμε. Πρέπει και οι ιδιοκτήτες και οι νοικιαστές. Και ο ιδιοκτήτης πρέπει να πάρει το ποσό, αλλά και ο νοικιαστής να μπορεί να το δώσει. Όχι στις πλάτες των ιδιοκτητών. Εγώ σου λέω ότι εσύ και εγώ συνεννοούμαστε και μου κάνεις και αύξηση. Θα στα δίνω εγώ τα λεφτά? Και τι γίνεται μετά? Αν εγώ δεν λειτουργήσω, πώς να στα δώσω, από πού να στα δώσω? Άρα λοιπόν η ισορροπία είναι βάση της λογικής. Είναι η προσφορά και η ζήτηση. Κύριε, ο επαγγελματίας, να φύγουμε, θα πάμε και στις κατοικίες. Ο επαγγελματίας θα δει πώς πάει η πορεία του τζίρου του. Και αν δει ότι μπορεί να βγει, να θα το δώσει το ενίκιο. Αν δεν βγαίνει, τι θα κόψει? Δεν θα πληρώσει ΦΠΑ, δεν θα πληρώσει ενίκιο, δεν θα πληρώσει εισφορές, δεν θα πληρώσει τους υπαλλήλους, κάτι δεν θα πληρώσει. Ό,τι συζητάμε αυτή την ώρα, εγώ αυτό βλέπω στα μηνύματα, είναι τα αυτονόητα, τα εύλογα ερωτήματα του κόσμου. Να σας πω και κάτι άλλο. Είπε ο φίλος μου ο Στράτος πολύ σωστά, δεν είναι μόνο οι επαγγελματικές μισθώσεις. Στις κατοικίες λοιπόν. Αυτός που έχει την κατοικία δεν εργάζεται. Αν δουλεύει μέσω του προγράμματος συνεργασίας και παίρνει λιγότερα χρήματα. 20% προς τα κάτω κατευθείαν. 20% κάτω, haircut. Δεν θα ζητήσει μια μείωση περαιτέρω. Γιατί μέχρι πότε θα επιδοτείτε? Μέχρι τον Ιούλιο. Μετά τι θα γίνει? Αν μειωθεί, αν απολυθεί, τι θα κάνει? Αν αυξηθεί η ανεργία, θα μπορούν οι ιδιοκτήτες να εισπράξουν και στις κατοικίες και στις επαγγελματικές μισθώσεις και στις αστικές και στις επαγγελματικές? Βαγγέλη, θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί πιστεύω ότι κάναμε μια καλή κουβέντα μαζί με τον Στράτο Παραδιά. Βάλαμε τα πράγματα πάνω στο τραπέζι, να δούμε τώρα τι θα γίνει με την πλατφόρμα, τι δυσκολίες θα παραξούν, αν υπάρχουν κενά, αριθμίες, εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε. Και πρέπει, όπως πάντως, είπες... πρέπει να πούμε το εξής, ότι σήμερα άνοιξαν τρεις εφαρμογές. Για πες και τις άλλες τρεις που σε χαιρετήσουμε, γιατί θα τα πούμε και τις άλλες μέρες. Ναι. Της επιστρεπτέας προκαταβολής, της δήλωσης των ακινήτων και η εφαρμογή με τα ενίκια και άλλη μια εφαρμογή, τέλος πάντων. Είναι η εγκυοδοσία. Λοιπόν, όλες αυτές οι εφαρμογές που κάνει η ΑΕΔΕ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό. Στην πορεία αυτές οι εφαρμογές και όλες οι άλλες
θα βοηθήσουν την κατάσταση. Να ξέρετε ότι αν ξεπεράσουμε την κρίση, θα έχουμε πετύχει στην τεχνολογία και η ΑΕΔ θα έχει φτιάξει εφαρμογές τέτοιες που θα βοηθήσουν τον πολίτη, θα βοηθήσουν το προλογούμενο. Όμως το ζητούμενο είναι να βοηθηθεί ο επιτευγματίας, να βοηθηθεί ο εργαζόμενος, να βοηθηθούν σωστά. Επίσης, θέλω να πω στο πρόγραμμα συνεργασίας, πληρώνει το 50% ο εργοδότης στον εργαζόμενο και για το άλλο που επιδοτεί από το κράτος θα πληρώσει μέχρι και τον Ιούλιο και το κράτος την εισφορά που αντιστοιχεί στο 60% του 50%, δηλαδή στο άλλο 30%. Μάλιστα. Είναι μια καινούργια εξέλιξη η οποία δεν θα την καταβάλει ο επιχειρηματίας, μέχρι και τον Ιούλιο θα την πληρώνει το ασφαλιστικός φορέας, ο ΕΦΚΑ. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να πούμε για τις επόμενες μέρες. Ξέρεις τι γίνεται, μπαίνουμε στο καλοκαίρι, που άλλες συνθήκες θα ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Πλέον κάθε μέρα δημιουργούνται ερωτήματα και με τη δικιά σου τη βοήθεια και των συναδέρφων σου και των εργατολόγων και όλων των ειδικών προσπαθούμε να δίνουμε απαντήσεις στους τηλεθεατές που καθημερινά μας παρακολουθούν. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Το τελευταίο. Έχουν κάνει μεγάλο αγώνα και οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί. Έχουν στηρίξει πάρα πολύ τις εφαρμογές αυτές. Δουλεύουν νυχθημερών χωρίς να παίρνουν επιπλέον αμοιβή. Πρέπει και το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΕΔΕ να πει ένα ευχαριστώ και σε αυτούς τους ανθρώπους. Καλά κάνεις και το λες. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ανανοούμε το ραντεβού μας. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία μας σύνδεση. Είναι πολλά τα θέματα, αλλά ο κορονοϊός είναι εδώ. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αδαμίδη. Πολύ καλησπέρα. Το διευθυντή της παθολογικής κλινικής στο ιατρικό κέντρο. Πολύ καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας. 13 κρούσματα σήμερα, ένας νεκρός το τελευταίο 24ωρο, 184 στο σύνολο και 13 συνάνθρωποι μας στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και γιατρέ, να το σχολιάσω. Ορίστε. Να το σχολιάσω. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία, όταν από αυτά τα 13 στην Αττική έχουμε κάποια, 3-4 δεν ξέρω πόσα είναι, των εκατομμυρίων, είναι ένα μήνυμα, αλλά δεν είναι ανησυχητικό. Τα περισσότερα είναι, όπως ξέρετε, αυτά τα οποία είχαμε από Δράμα και από άλλες περιοχές. Και από Τρίκαλα. Και φυσικά έχουμε και ελάχιστο αριθμό από τα εισαγόμενα. Εκεί άρα, μου δίνετε πάσα να ανοίξουμε τη συζήτηση. Τι θα γίνει τώρα που θα έρθουν οι τουρίστες? Θα γίνει αυτή η προσεκτική, αν θέλετε, διαχείριση των εισαγωμένων πιθανών κρουσμάτων. Και η γνώμη μου είναι ότι θα είναι ελέγξιμη, ότι δεν μπορεί εύκολα να ξεφύγει κάτι τέτοιο και η πατρίδα μας θα ορθοποδήσει στο κομμάτι που είναι εφικτό αυτό με τα μέτρα πρόληψης τα οποία και μαζί, κύριε Σιαδήμα, είχαμε προτείνει μήνες πριν. Ακριβώς. Θα συζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θυμάστε. Πάρα πολύ καλά. Σε αυτό εδώ το δικό σας κανάλι και είχα πει τότε ότι αν τους εφοδιάσουμε απ' έξω με την απαραίτητη πιστοποίηση της μη ύπαρξης κινδύνου, θα μπορούμε και εμείς να το διαχειριστούμε πιο εύκολα. Τώρα είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα. Τα τεστ είναι διαθέσιμα, η πατρίδα μας έχει εμπειρία, οι αρχές έχουν πλέον ένα οργανωμένο σχέδιο υποδοχής των τουριστών που θα έρθουν απ' έξω. Εγώ μιλάω κάθε μέρα με ανθρώπους που με παίρνουν από Αμερική, πώς θα έρθουμε, τι θα κάνουμε και αν θα υποστούν ταλαιπωρία ή όχι. Διευθυντά μου, αυτό είναι το κομμάτι με τους τουρίστες. Πάμε τώρα στον εσωτερικό τουρισμό και σε εμάς τους ιδίους στην καθημερινότητά μας. Αυτός ο συγχρονισμός τώρα, το τελευταίο διάστημα, που γίνονται και έλεγχοι και αποδίδουν ως ένα σημαντικό βαθμό, αυτός ο συγχρονισμός μπορεί να βάλει πυρκαγιά σε όλο αυτό που χτίσαμε. Μαζί το χτίσαμε, εσείς δίνατε τις οδηγίες, εμείς υλοποιούσαμε. Πολύ σωστά. Μπορεί να ανατραπούν τα πράγματα, αν και το περίφημο ρομιδέν είναι πολύ χαμηλά από τη μονάδα στην πατρίδα μας. Και αυτό είναι μια εγγύηση. Όμως, προσέξτε, αν θέλει κάποιος να ρισκάρει, αν θέλει να πηγαίνει σε χώρους πολυσύχνατος, αν θέλει να είναι ο ένας πάνω στον άλλο με τρόπο που μεταδίδει πολύ εύκολα μια παρουσία του ιού, αν θέλει να τραγουδάει σε ένα χώρο κλειστό, με παρέες οι οποίες είναι ασφυκτικά γεμάτο σε ένα δωμάτιο, τότε σαφώς τα σωματίδια του ιού μπορούν να μεταδοθούν. Και αυτό το οποίο έχετε παρατηρήσει, κύριε Σιαδήμα, και εσείς που παρακολουθείτε πολύ καλά από το ρεπορτάζ σας, πού βρίσκονται αυτές οι μεγάλες παρουσίασεις του ιού από πλευράς κρουσμάτων? Είναι σε μονάδες οι οποίες δεν τήρησαν αυτά τα πράγματα και κάναν χορούς και πανηγύρια όλοι μαζί ο ένας πάνω στον άλλο. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει κίνδυνος. Εκείνο που θέλω επίσης να πω είναι ότι τα αυτονόητα, οι κεντρικοί κλιματισμοί και ο καλύτερος να είναι, ποτέ δεν είναι, θα έλεγα, η καλύτερη, αν θέλετε, λύση για να βρεθεί κανείς. Πρέπει να τους αποφεύγουμε. Πρέπει ακόμα και εκεί όπου υπάρχει και φυσικός αερισμός θέλει προσοχή. Τα καλύτερα φίλτρα
θα κρατήσουν το 80% των σωματιδίων μεγέθους ιού κορονοϊού. Τα φθηνότερα, με τα οποία είναι εξοπλισμένα όλα τα περισσότερα κτίρια, το 20%. Άρα το βάρος πέφτει και σε εμάς πάλι. Και να σας υπενθυμίσω ότι χθες μόλις δημοσιεύτηκε πάλι μια μελέτη από το Cambridge, η οποία μιλάει ότι αν εφαρμόσουμε τη χρήση των περιοριστικών μέτρων, τις αποστάσεις κλπ. Των περιοριστικών αγκητήρων, τις αποστάσεις, το καλοκλείσιμο των χεριών και τη μάσκα. Και αν μάλιστα λένε το εφαρμόσει το 100%, θα εκμηδενήσουμε την επανεμφάνιση του ιού μέσα στους επόμενους 18 μήνες. Άρα δεν θα υπάρξει δεύτερο κρούσμα. Τα αυτονόητα μπορούν να μας προστατεύσουν. Μάλιστα, όχι. Καλά κάνετε και τα επισημαίνετε όλα αυτά. Γιατί εδώ μιλάμε για τα αυτονόητα πολλές φορές. Και καλώς συνομιλούμε για να ενημερώνουμε αφενός και αφετέρου να ακρούμε το καμπανάκι σε όλους όσους μας παρακολουθούν, τους συμπολίτες μας. Ασφαλώς. Και δεν θα χάσουμε κάποιοι... και τίποτα από τη χρήση των προοδευτικών μέτρων. Κάποιοι νομίζουν ότι η καραντίνα είναι μακρινό παρελθόν, κακό όνειρο και δεν θα ξαναεπιστρέψει. Είναι με την έννοια ότι είχαμε μια επιτυχημένη πορεία, αλλά η οποία μπορεί εύκολα να ανατραπεί αν υπάρξουν ανόητες πρακτικές και από τους πολύ πολύ σκασμένους συμπατριώτες μας, οι οποίοι σπέβδουν στις Μυκόνους, ο ένας πάει στον άλλο. Γιατρέ, εγώ πάντως στην καθημερινότητά μου που κυκλοφορώ έξω, βέβαια μέσα μεταφοράς δεν χρησιμοποιούσα και δεν χρησιμοποιώ, οπότε δεν μπορώ να πω γι' αυτό. Έξω πάντως κόσμο, βλέπω 2 στους 10 να φορούν μάσκα. Αυτό είναι λάθος. Και είπατε πολύ σωστά τώρα τη λέξη κλειδί. Στα μέσα μεταφοράς καλό είναι να τα αποφεύγουμε όσοι μπορούν. Το ίδιο ισχύει για τις ώρες αιχμής, το ίδιο ισχύει για τη χρήση ασανσέρ, το ίδιο ισχύει για τη χρήση ταξί. Αν και θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, για παράδειγμα, μπορώ να μην χρησιμοποιώ, αλλά βλέπω. Βλέπω κόσμο που ανεβοκατεβαίνει σε στάση φοράει μάσκες. Άλλος μιας χρήσης εις πράσινες, άλλοι πάνινες. Τζόκινγκ, όταν κάνω για παράδειγμα, βλέπω το λεωφορείο κατεβάζει κόσμο, φοράει μάσκα. Έξω όμως δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Κοιτάξτε, όσο τις πρώτες 2 εβδομάδες. Όπως πολύ σωστά λέτε, θα πρέπει κανείς να έχει το νου του να μην χάσει το προνόμιο, το οποίο είναι η άρση του lockdown, ώστε να το προφυλάξουμε και να το διασφαλίσουμε να είναι ισχυρό και διαχρονικό. Mm-hmm. Αν κάποιος όμως θέλει να ρισκάρει, κύριε Σιαδήμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να το επιβάλλει κανένας. Καλά. Η γνώμη μου είναι πάντως τα μέσα είναι βασικό στοιχείο να χρησιμοποιούνται και οι μάσκες και οποιαδήποτε άλλα μέτρα όπως η απόσταση. Mm-hmm. Και ειδικά τις ώρες αιχμής να τα αποφεύγουν. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Πάντως η ανησυχία από ό,τι αντιλαμβάνουμε υπάρχει καθώς μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, ειδικά με τους τουρίστες. Οι αναζωπηρώσεις λέτε. Ναι. Και με τους τουρίστες. Βέβαια είπατε ότι με τα τεστ που θα γίνονται δειγματοληπτικά, ότι βγαίνουν άμεσα 45 λεπτά, έχουν ενισχυθεί τα νησιά. Τα οποία νησιά, κακά τα ψέματα, το τελευταίο τρίμηνο έχουν ερημώσει, έτσι. Βέβαια, και πρέπει να τα στηρίξουμε, έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Είναι χιλιάδες συμπατριώτες μας οι οποίοι βρέθηκαν στη δυσκολία να μην ξέρουν τι θα κάνουν. Παίρνουν εμένα από νησιά και τώρα, δηλαδή, και γνωστά μου άτομα, ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι επισκέπτονται και τα ρεστοράν και τα ξενοδοχεία. Είχαμε τον κύριο Χατζηθεοδοσίου στην αρχή της εκπομπής, ο οποίος άνθρωπος είναι στην Κάρπαθο για τρίμερο. Σε κάθε ταβέρνα που πάει είναι αυτός η σύζυγός του και άλλο ένα ζευγάρι Μαξ αυτό το τρίμερο. Είναι, λέτε, ο φόβος, κύριε Σιαδήμα, μόνο ή είναι και η αδυναμία η πρακτική να υποστηριχθεί. Γι' αυτό λέω η πολιτεία να συνδράμει στον ιστορικό τουρισμό με κάθε τρόπο. Νομίζω ότι είναι στοιχειώδη σεβασμός στην Ελλάδα που στήριξε όλη την προηγούμενη περίοδο τις επιλογές τις κυβερνητικές. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί από τη μία μπορεί να είναι ο φόβος, αλλά μπορεί να είναι και η τσέπη μας. Γιατί σου λέει, μην ανοιγόμαστε. Αυτό ακριβώς εννοώ. Ο κόσμος είναι φοβισμένος. Και το είπατε κομψά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει το φθινόπωρο. Ακριβώς. Θυμάστε ότι εγώ σας είχα πει το αισιόδοξο σενάριο, επιμένω σε αυτό, ότι καλά θα πάει και το φθινόπωρο. Θυμάστε ότι από το δικό σας κανάλι είχα πει ότι μην ακούτε αυτά που λένε σε 2,5 χρόνια και 30 εμβόλια, θα τα έχουμε μέσα στον χρόνο. Αυτό επιβεβαιώθηκε μόλις πριν από 48 ώρες, αν το είδατε, και πολλές χώρες οι οποίες. Πάντως, για να είμαστε αντικειμενικοί, πέρα από την ιατρική, ξέρετε, όλα αυτά είναι και θέμα ψυχολογίας. Όπως η οικονομία είναι ψυχολογία, όπως εσείς όταν έχετε έναν ασθενή, αν θέλει να ζήσει, θα έχει μέσα του κουράγιο και θα κάνει τα πάντα από τη δικιά σας συνδρομή. Το εμβόλιο είναι μια ψυχολογική ένεση. Δεν μένω στην ένεση στην αντικειμενική, πάω και στη μεταφορική. Το γεγονός ότι ο άλλος ξέρει ότι έρχεται το εμβόλιο θα τον βοηθήσει και στο να χαλάσει και στην καθημερινότητα με την επισήμανση ότι προσέχει. Όχι ότι πάμε σε συγχρονισμό. Βέβαια. Όχι ότι πάμε σε συγχρονισμό και αγκαλιάζει ο ένας άλλον. Πολύ σωστά το λέτε. Δεν κάνουμε εμβόλιο για να κάνουμε χαζομάρες. Κάνουμε εμβόλιο στις ομάδες πάντα που πρέπει και με την στόχευση να εκμηδενίσουμε τον κίνδυνο να υποστεί
κάποιος την κακή εξέλιξη από την νόσηση από τον κορονοϊό, να έχει δηλαδή από πριν αντισωματική έκταση που θα τον προστατεύσει σε πολύ υψηλό ποσοστό. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και σας είχα πει πάλι ότι θα προστατεύει, γιατί κάποιοι τότε λέγανε πάλι τι εμβόλια θα είναι και αν θα έχουν πάρει ενέργειες και όλα αυτά. Εμβόλια είναι για τις ομάδες. Διευθυντά μου, κλείνοντας τώρα, κάποιος αν έχει κορονοϊό, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά όπως ήταν στην αρχή αυτής της πανδημίας? Όχι, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση. Γιατί? Ο ιός έχει εξασθενήσει, δεν κάνει την ίδια έκφραση. Και αυτό είναι λογικό. Και δεν έχει την ίδια συμπεριφορά. Και από την άλλη μεριά είμαστε κι εμείς πολύ πιο οργανωμένοι. Παρά τα αυτά, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε αυτά τα οποία έχουμε δει ότι αποδίδουν και την αποστασιοποίηση και την αποφυγή του συγχρονισμού και την υγιεινή, την απλή και τις μάσκες μας, οι οποίες έγιναν και αξεσουάρ, όπως έχετε δει, αποδεκτό πλέον στις περισσότερες συνήθεις δραστηριότητες μας. Άρα, τώρα ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή καθόλου πυρετός ή ελαφρύς? Δεν έχουμε γεύση, πώς μπορεί να είναι ένα κρούσμα κορονοϊού αυτή την περίοδο? Από την βιβλιογραφία βλέπουμε και από την ειδησιογραφία και την επιστημονική ότι η κλασική έκφραση του αναπνευστικού στις ομάδες της ευπαθής επιμένει με την πνευμονία, τη δύσπνοια και την στα βαριά περιστατικά την ανάγκη νοσηλείας, είναι πολύ πιο ήπια, δηλαδή αν είχαμε πριν που λέγαμε και εσύ μαζί, αν θυμάστε, ότι το 90% 85% το περνάει ήπια, αυτό το ποσοστό συνεχίζει να ισχύει και ενισχύεται. Δηλαδή οι περισσότεροι περνάνε πιο ήπια την όλη πορεία της νόσησης. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά μπορεί και να είμαστε και εμείς χωρίς να το ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε τα συμπτώματα. Ναι, αλλά κρατήστε πάλι αυτό που σας είχα πει και τότε, ότι αυτός που είναι συμπτωματικός το μεταδίδει πιο εύκολα. Άρα δεν πρέπει να τρομάζει ο κόσμος ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει, όπως λένε κάποιοι. Εντάξει, είμαστε, αλλά δεν είναι και πολύ έτσι δύσκολο να καταλάβουμε ότι ένας που φτερνίζεται, που βύχει, που μεταδίδει, είναι αναπνευστική νόση. Έτσι, μόνο έτσι μεταδίδεται. Τελευταίο αν ερώτημα. Πάτε στο μπάνιο, αν βουτήξετε, είστε στην απόσταση, πάλι είστε ασφαλείς. Τελευταίο ερώτημα. Μπορεί να έχει ατονίσει αυτή την περίοδο ο ιός και να έρθει πιο επιθετικά το φθινόπωρο, να μην υπάρξει αυτό το σενάριο, αλλά φαντάζομαι οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι πάλι πρέπει να προσέχουν. Βεβαίως, όπως τη γρήπη, όπως τον H1N1, όπως τον SARS παλιότερα. Δεν είναι κάτι καινούργιο για εμάς τους κλινικούς γιατρούς. Εμείς δεν είχαμε καμιά σοφία να καταθέσουμε παρά την εμπειρία μας τόσων ετών απέναντι στις αναπνευστικές λοιμώξεις και στις γρήπες. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί ξέρετε, είναι ύπουλος ο ιός και όπου βρει κενό, ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες, χτυπάει και μπορεί να σε καθυλώσει και όχι μόνο στο κρεβάτι και να σε στείλει και στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να έχουμε πολλαπλές απειλές, δηλαδή και την γρήπη και τον ιό του Δικουνίλου. Γι' αυτό είπα εγκαίρως από εσάς, αν θυμάστε πάλι, να γίνουν οι ψεκασμοί και έγιναν, ξεκίνησαν και έγιναν εγκαίρως. Με τη συνδρομή του κ. Θεοδωρικάκου, νομίζω. Ναι, ναι. Προς τιμήν του, με άκουσε, του το είχα πει και πολλά άλλα τα οποία έχουν δρομολογηθεί, ώστε να μην βρεθούμε το φθινόπωρο μπροστά σε απειλές μετά από ένα καλοκαίρι που θέλουμε όλοι να το χαρούμε χωρίς την φθοροποιώ επικοινωνία κάθε μέρα με τους λοιμοξιολόγους και τους γιατρούς εμάς. Καλά, τουλάχιστον έτσι να κλείσουμε θετικά, καλά το είπατε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να προσθέσω ότι η ιατρική είναι εδώ για να βοηθάει τον κόσμο, να τον κάνει να νιώθει σίγουρος, να τον κάνει να νιώθει αισιόδοξος και όχι για να του μαυρίζει την ψυχή. Να είστε καλά. Και το έχω δει και αυτό να συμβαίνει. Ευχαριστώ. Σωτήρης Αδαμίδης, Διευθυντής Παθολογικής στο Ιατρικό Κέντρο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Και να είναι ευχαριστώ για καλό, όπως είπατε. Κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα επί του πιεστηρίου μόλις ολοκληρώθηκε. Έρχεται ο Πάνος Παναγιωτόπουλος σε 2 λεπτά με την εκπομπή του Western. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο ακριβώς στις 7 το απόγευμα, όπως κάνουμε κάθε μέρα από την Δευτέρα ως την Παρασκευή. Μέχρι τότε, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.